Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Γκίκας, ο Σερμαντίνη και ο Χάινς. Πεντάδες, κάτσε καλά. Είναι ενισχυμένοι βέβαια οι Αντετοκούμπρος, γιατί έχουν και τον Χάινς, έχουν και τον Σερμαντίνη. Παρουσία του Πρίντεζε από την άλλη πλευρά, που είναι ενεργή απέκτης, ενδυναμώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εθνική ομάδα. Ο πατήρ Αντώνιος θα κάνει το τζάμπολ της αναμέτρησης. Και αυτή μια ιδιαίτερη στιγμή στην απόψινή εκδήλωση, για να αποδειχθεί ότι η εκκλησία μπορεί να είναι ένα μέρος του γίγνεσθε, του κοινωνικού, σε όλα τα επίπεδα. Παπαλουκάς πηγαίνει στο πρώτο lay-up, το rebound από τον Σερμαντίνη και μπάλα στα χέρια του Γιάννη. Ο οποίος θα σουτάρει μπροστά στον Παπαλουκά. Εντάξει, μην περιμένετε τώρα άμυνες και τέτοιες καθομάρες. Ελεύθερο μάτς είναι. Πάμε στον Θανάση Ασπρούλια, την ώρα που ο Χατζιβρέτας ακολουθεί την οδηγία του Δράκου. Φεύγει σαν σαΐτα στον ευνηδιασμό και σκοράρει. Τηλεκατευθυνόμενη ήταν και η πάσα του Παπαλουκά. Την είχε πει ο coach πριν την κάνει ο Θοδωρής. Και το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου είναι να αποτραβήξει την προσοχή του προπονητή Γιάννη και από το παιχνίδι, έστω και αν πρόκειται για το Αντετοκούμπρος, αλλά θα το επιχειρήσω, να σου πω, coach. Στο time out θα δίνεις οδηγίες στους παίκτες. Μα... Λοιπόν, έχω να σου κάνω μια ερώτηση, θα σε παρακαλούσα να απαντήσεις. Εάν αυτό το match ήταν επίσημο, οι ίδιες πεντάδες για τη νίκη, για ένα τίτλο, ποια πεντάδα θα κέρδιζε? Η άσπρη. Η εθνική ομάδα. Βέβαια. Ήταν καλά προπονημένη. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω, πες και στην κάμερα, γιατί δεν λες στην κάμερα την πρόταση που μου έκανες. Σου έκανα να παίξεις. Όχι, να προπονήσω μήπως. Α, ναι. Κάτσε εδώ να κοτσάρεις, έλα. Coach, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για την εικόνα που βλέπουμε. Εντάξει, για μένα είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπω. Μέσα στο καλοκαίρι, Κυριακή, ο περισσότερος κόσμος έχει πάει για μπάνιο και είναι τόσος κόσμος εδώ, με παιδιά, μεγάλους, μικρούς, γυναίκες, άντρες, εκπληκτικό. Αξίζει τον κόπο όμως. Γιατί εδώ θα δουν πράγματα που θα τους παρακινήσουν να μπουν μέσα στο γήπεδο όλοι. Και αυτό θα είναι το ευχάριστο. Κότσο, ευχαριστούμε πολύ. Να και το πεταχτάρι στην ημερησία διάταξη, σιγά που δεν θα το δοκίμαζε και θα δοκιμάσει κι άλλα, φαντάζομαι. Ο Πρίντες εδώ, ο Γιάννης αφήνει το αποτύπωμά του με αυτό το κάρφωμα. 16. Ουάψ. Έλα, πάμε. Και ο Κώστα... 18. Και πάμε και στο Κώστα Κατέβα να δούμε τι τρέχει στον άλλο πάγκο. Coach, το ζεις με την ψυχή σου και απόλυτα λογικά. Ναι, το διασκεδάζουμε. Βγαίνουν ωραίες φάσεις. Το ότι κοουτσάρεις παίκτες τέτοιου επίπεδου, τι συναισθήματα σου προκαλεί αυτή τη στιγμή? Γιατί τους κοουτσάρεις, είναι αλήθεια. Δεν κοουτσάρω τώρα, μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Δεν κάθεσαι στον πάγκο? Δεν έδωσες οδηγίες? Κατά κάποιο... Έχεις όμως και συνεισφορά σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικότερο και στην ουσία αποτέλεσε σε έναν βαθμό και τη βάση για το ότι ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Το ότι προπονούσες τα παιδιά στο ξεκίνημά τους. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να περιμένουμε περισσότερο θέμα από Θεσσαλονίκη. Στενοχωριέμαι, δεν ξέρω τι, αλλά στενοχωριέμαι ότι δεν είναι εδώ ο τέταρτος, ο Αλέξανδρος, ο Αλέξης, ο Αντετοκούμπο. Του χρόνου ας ελπίσουμε. Με το καλό, ε. Ευχαριστούμε πολύ. Προηγουμένως έγινε η φάση του μάτς μέχρι την επόμενη. Αυτό που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο κλέποντας την μπάλα από τον Παπαλουκά. Το σκορ είναι 16 για τους Αντετοκούμπρους. Μετά από 4 λεπτά και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε αφού δούμε τι σκαρφίζεται εδώ ο Θανάσης. Η μπάλα πάει στο Χάινς. Έρχεται ο Σερμαντίνη, προσποίηση στο Λάζο. Εκεί είναι παλιά σοβιετική μονομαχία. Ανάμεσα στο Σερμαντίνη και στον γεννημένο στην παλιά Σοβιετική Ένωση, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον πατέρα Αντώνιο. Εδώ πριν δεν σε κρελεί από τη γωνία, τον έχει μαζί του
ο Πάρης Τσερεπίδης. Πάτερ, το κάνατε το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη, το κάνετε και σήμερα εδώ στην Αθήνα. Ναι, ναι, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για άλλη μια φορά όπου και τα αδέρφια Αντετοκούνμπρος αλλά και τα αδέρφια Παπαλουκά μας βοηθούν. Συγκεκριμένα, ξέρετε, αυτή τη χρονική περίοδο και η Βοτός του Κόσμου έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό της λόγω κρίσης με παιδιά από όλη την Ελλάδα πλέον που φιλοξενούμε, 400 στην Αθήνα, στην Ήπειρο, στη Χίο, στο Βόλο, στον Πειραιά. Ένας πολύ μεγάλος αγώνας να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις δομές μας και να κρατήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας στα παιδιά, θεραπεύοντάς τα, γιατί εμείς έχουμε παιδιά τραυματισμένα που θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να ξαναπατήσουν στα πόδια τους. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε κοντά μας την αγάπη όλου του κόσμου και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Time out. 22-17, time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Έχουμε γυρίσει στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διαγωνιστικό παιχνίδι. Τώρα ο Γιάννης Κατανάς δεν κάνει τους παίκτες. Κάνουν τους προπονητές, κοουτσάρουν έναν Θανάση και έναν Φόδωρο, δύο παιδιά τα οποία ζουν το όνειρό τους. Τους κοουτσάρουν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και παίζουν μπροστά σε 15.000 κόσμο. Περίπου τόσοι βρίσκονται, μπορεί και παραπάνω, εδώ στο ΆΚΑ. Μεσούντος του πρώτου time out του αγώνα, πάντοτε στην απευθείας μετάδοση από την Κοσμοτέ TV. Να, ορίστε και το lay-up με το αριστερό χέρι. Υπό το βλέμμα μερικών από τους μεγαλύτερους superstar του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να δω ο Kyle Kynes που μοιράζει δώρα. Kynes που από τη στιγμή που τον έφυγε από τον Ολυμπιακό συνεχίζει την καριέρα του Τζέσκα Μόσχας, πέρυσι και να δείχνει τίποτα της Ευρώπης με προπονητή τον Δημήτρη Τούδη. Τελευταία φάση στο μονό μεταξύ των δύο παιδιών. Οι σέλφοι επίσης έχουν την τιμητική τους. Με τον Χάιντς σε πρώτο πλάνο. Και με διάφορα ενστατανέ τα οποία εκτιλήσονται στον περιβάλλοντα χώρο ή ακόμα και μέσα στο γήπεδο. Όπως εδώ τώρα θα έχουμε και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τον Γιάννη τον Θανάση, σε λίγο θα το έχουμε αυτό. Α, εδώ. Ο Θανάσης, ο Θόδωρος, ο Γιάννης και ο άλλος Θανάσης. 22-15 είναι το σκορ, αν αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον, ένα κάποιο ενδιαφέρον, μετά από 5 λεπτά αγώνα. Ανάμεσα στους Αντετοκούνμπρος και στην εθνική ομάδα, προηγούνται οι Αντετοκούνμπρος. Και οι παίκτες ξαναγυρίζουν στον αγωνιστικό χώρο, ο Παπαλουκάς απειλεί εκεί τον... Απειλεί, έχει ανοίξει κουβεντούλα. Την ώρα που μπουρούσεις. Οπ, εδώ. Βγάζει τις φωτογραφίες του. Κάτι κρατάει ο Παπαλουκάς, το πετάει εδώ, είναι κάποιο μπλουζάκι. Στην εξέδρα και Τσαρτσαρίς και Ντικούδης και Παπαλουκάς και Πρίντης και Κακιούζης. Και από την άλλη πλευρά Γιάννης Θανάσης, Σαλούστρος, ο Παναγιωτίδης και ο Κώστας. Έχουμε και τους τρεις αδελφούς τώρα στην πεντάδα. Τσαρτσαρίς. Σε αυτή την κίνηση είτε έπαιζε στο 5, είτε έπαιζε στο 4, είτε έπαιζε στο 3, πάντοτε έβρισκε την ευκαιρία να την κάνει καλά και να την τελειώνει ο εκβερίας ορμόμενος φόρβουρντ. Παπαλουκά στον ευνηδιασμό για το 22-19. Παναγιωτίδης είναι αυτός, η μπάλα στα χέρια του Γιάννη. Το αλεούπ εκεί ο Τσαρτσαρίς λέει όχι. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος πρώτης περίοδου. 22-19. Τσαρτσαρίς που κουβαλάει την μπάλα. Δίκιν Πόιγκαρ. Θα κάνει και το σούτριον πόντο για να κατεβάσει το rebound εκεί με ένα σκαμπίλι στην μπάλα ο Χρήστος Αλούστρος.
και ο Θανάσης αφού τον άφησε. Ο Τσαρτσαρίς να περάσει τα καρφώ στην μπάλα. Είναι λίγο All-Star Game. Όχι λίγο, είναι ακριβώς όπως το All-Star Game. Στο All-Star Game βεβαίως έγινε ολόκληρη κουβέντα και τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί το παιχνίδι δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες εκδηλώσεις θα ήταν υπερβολή. Θα συνηθούσε υπερβολή να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Να σκοτώνονται, να κάνουν φάουλ, να τσεκάρουν και ούτω καθεξής. Τικούδης, Παπαλουκάς, η μπάλα μέσα, Κακιούζης, μετρά. Μετράει το καράβι από την τάπα του Θανάση Αντετοκούνμπο. Από τον αρχηγό εκείνης της ευλογημένης ομάδας του 2005 και του 2006 και στη συνέχεια. Ελεύθερο σούτ από τον Χάρη Παναγιωτήδη, rebound ο Κακιούζης, Παπαλουκάς. Πίσω από την... όλο το θέαμα εδώ, αλλά την ψηλιάζεται στη δουλειά ο Παναγιωτήδης. Κλέβει τον backdoor, Γιάννης τον Κώστα και Γιάννης πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες συνέχεια. Εδώ το κάρφωμα από τον τρίτο, όχι, στη σειρά είναι τέταρτος. Ξεψάρωσε ο μικρός, ψουτάρει συνέχεια, θα του τυμπούν τα αδέρφια του μου φαίνεται στο επόμενο time out. Γιατί αυτό το εκμεταλλεύονται οι άλλοι, οι άσπροι που λέει και ο Γιαννάκης. Και με το κάρφωμα του Τσαρτσαρή κατεβάζει διαφορά στον 1-26-25 πρωτού την ανεβάσει τους τρεις πάλι. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για το 28-25. Παπαλουκάς με το Σαλούστρο. Κακιού στη γωνία, ταΐζει τον Τσαρτσαρή, το χουκ. Στον πάγκο Χατζιβρέτας, ο Διαμαντίδης, συγγυνεξή και τέκνης. Τα τέκνα εμφανίζονται, οι γυναίκες είναι από πίσω. Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο επίσης ακούγονται πολύ καλά λόγια. Έχουμε την ευκαιρία κιόλας να τον παρακολουθούμε αγωνιζόμενο. Και αυτός ονειρεύεται το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ως κολεγιώπες και με τις εθνικές ομάδες. Πριντέζης που κάρφωσε με τα αριστερό για το 29-28. Πέρασαν μπροστά οι άσπροι. Η εθνική ομάδα. Εδώ θα κλέψει ο Γιάννης από τον Κακιούζη. Έχει στη στρατόσφαιρα παίζεται το μάτς με τις αλλεπάλληλες backdoor. Αλλά ο Πρίντες την κάνει τη δουλειά του πολύ επαγγελματικά. Τελειώνει τη φάση 31-28. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Καλάδι τριών πόντων από τα 6-75 γιατί στο NBA η απόσταση είναι 7-25. Και αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία στα οποία ούτως ή άλλως ο Γιάννης και το ξέρει και ο ίδιος πρέπει να βελτιώσει την επίδοσή του. Οι αλλαγές γυρίζει ο Χατζιβρέτας που πέτυχε και το πρώτο καλάθι του αγώνα το 2-0 δηλαδή. 31 όλα, 56 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει στο Λάζο, το χου, κλασική περίπτωση, all time classic, η ραβέρσα του Λάζαρου Παπαδόπουλου για το 33-31. Το σου του Κώστα Αντετοκούνμπο, Παναγιωτίδης στο rebound, μένουν ακόμα 38 δευτερόλεπτα. Παναγιωτίδης, αυτό που δεν κατάφεραν προηγουμένως οι παίκτες του, το κάνει τώρα ο ίδιος για το 34-33, προβάδισμα ενός πόντου για τους Αντετοκούνμπρος. Χατζιβρέτας. Κάτι έκανε λάθος εκεί, αλλά πριν από το δικό του λάθος υπάρχει φάουλ. Παιδάκια κάθε ηλικίας, θέση στην εξέδρα επίσης, γιατί υπάρχει κόσμος παντού, ακόμα και στο πάνω μέρος, στο πάνω διάζωμα. Εδώ ο Γιάννης μοιράζει κάποια αναμνηστικά, μπορώ να δω καλά, είναι βραχιολάκια.
Πεταχτάρι τρίποντο από τον Τρίπεζη, από τον Πρίτεζη τον Γιώργο για το 36-34. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο καρφώνει για το 36-36. Είναι με το ρυθμό που μπαίνουν τα καλάθια. Εδώ ο Πρίτεζης θα κάνει το τελευταίο σουτ στην πρώτη περίοδο. Λογικό είναι να χάσουμε κάποια στιγμή και το λογαριασμό και το μέτρημα και όλα. Κάνει εδώ σουλατσάρι γύρω γύρω Γιάννης. Έχουμε την ευκαιρία να τον βλέπουμε. Η λατρεία του κόσμου προς το πρόσωπο του Greek Freak δεν περιγράφεται. Πραγματικά δεν περιγράφεται, δεν εικονογραφείται επίσης. Απλωμένα χέρια οι cheerleaders στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ μαζί μας ο Κώστας Παπαλουκάς. Για να το δούμε, να το τρίποντο πεταχτάρι του Γιώργου Πρίθεζη. Είναι εκείνο που δεν είδαμε προηγουμένως γιατί κάπου αλλού. Αλλά ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο και ουδέν κρυπτώνει υπό τις κάμερες της Cosmote TV. Εκ μέρους της Eurohoops.net, του Eurohoops.net και της Οργανωτικής Επιτροπής. Να τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος ο Παπαλουκάς. Είναι μια ανταμοιβή. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ είναι μια ανταμοιβή για όλα όσα άρχισαν από πέρυσι και συνεχίζονται φέτος. Αυτή η εικόνα, αυτό εννοώ. Βασίλε, τιμή μου. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Cosmote TV και εσένα προσωπικά. Να σε συγχαρώ καταρχήν για το πολύ ωραίο σου πόνημα το τελευταίο. Είναι εξαιρετικό, το λέω στον αέρα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Cosmote TV. Μας τίμησε από πέρσι που ακόμα ήταν ένα στοίχημα και μας τιμάστε συνεχόμενα μαζί μας και το τιμάμε πάρα πολύ αυτό. Είχα πει πριν κάποια χρόνια ότι ήθελα πάρα πολύ να παίξω στο γήπεδο, δεν τα κατάφερα. Αλλά αλήθεια είναι αυτό. Τώρα ξέρω τον αδερφό μου, αλλά τουλάχιστον κατάφερα να συνδιοργανώσω, να διοργανώσω ένα event. Εγώ είμαι ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Είναι γεμάτο παιδιά, γεμάτο οικογένειες, είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει. Εγώ πραγματικά έχω να τριχιάσει. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Αυτό είναι το μέλλον μας. Ο Γιάννης και ο Θανάσης είναι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και του πολιτισμού. Πρέπει να τον ευχαριστούμε, να τον ευγνωμονούμε και την προηγούμενη γενιά. Και δεν έχω την άποψη. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα άλλο που θα μπορείς να πεις, πέρα από αυτά που ξέρω ότι τα λες και τα εννοείς, είναι μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία, την περσινή, την εφετινή, τι θα μπορούσε να οροθετήσει το στόχο της επόμενης μέρας. Όπως είχε πει και ο Θανάσης. Την πάω μακριά την παλίτσα. Όχι καθόλου μακριά, είναι το αύριο είναι. Αλλά ξέρω ότι εσείς αυτά τα προγραμματίζετε μήνες νωρίτερα. Σωστά, σωστά. Προσπαθούμε αν μη τι άλλο. Καταρχήν τα παιδιά σαν πρεσβευτές του ελληνικού αθλητισμού και του πολιτισμού έχουν ονειρευτεί από πέρυσι το Καλλιμάρμαρο, τολμώ να το πω στον αέρα. Το βλέπω ότι σε μια μέρα κάψω να είναι σχεδόν γεμάτο, άρα θεωρώ ότι του χρόνου να προβλέψουμε ότι μπορεί να γίνει. Με τη συνδρομή και τη συμβολή του Cosmote TV μπορούμε να πάμε ακόμα παραπέρα και σαν Eurohoops επίσης να κάνουμε μια ανακοίνωση ότι έχουμε τη Eurohoops Academy πλέον με τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Τους Supervisors της Ακαδημίας. Επομένως, προσπαθούμε και σε digital κομμάτι σαν Eurohoops.net, σαν site, μας έχει θυμίσει ο κόσμος, αλλά και σαν φυσικό γυμναστήριο να είμαστε δίπλα στο μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό κουράγιο, συγχαρητήρια και καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Παπαλουκά. Οι cheerleaders έχουν προσφέρει το δικό τους show. Για να πάμε μια βόλτα. Τι έχει στο κουτί, Κωνσταντίνε, Κώστα κατέβα ο Γιάννης. Πολλά, πολλά βραχιολάκια, δεν τα έχει μόνο ο Γιάννης. Πέρασε και η μητέρα του, η μαμά Βερόνικα. Ο ενθουσιασμός είναι εμφανής στις εξέδρες. Κάθε φορά που κάνει να προσεγγίσει κάποιος παίκτης με ένα από τα δώρα αυτομάτως. Πάρε, πάρε ένα βραχιολάκι, πάρε ένα βραχιολάκι. Δεν νομίζω, δεν έχω, δεν ισχύει η προτεραιότητά μου εδώ. Προηγεί το κόσμο, προηγεί το κόσμο. Εκτός αν θες να μάθεις τη γράφημα. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αφού δεν έχουμε βραχιολάκια, ας έχουμε τουλάχιστον το σύνθημα. Μπορούμε να μάθουμε τη γράφη. Η επιθυμία του κόσμου να πάρει κάτι, αν αυτό είναι σε, we are all bros, μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει και το όπλο που πετάει επίσης διάφορα δώρα κατά τα πρότυπα του NBA. Οι μαζορέτες που χορεύουν, ο κόσμος που παρατηρεί, που ενθουσιάζεται, που του αρέσει πάρα πολύ αυτή η ατμόσφαιρα.
Πάντοτε βεβαίως με την συνδρομή της Κοσμοτέ TV που έχει βάλει πλάτη τα δύο τελευταία χρόνια, μεγάλη πλάτη, ώστε η πρωτοβουλία του Eurohoops.net και των αδελφών Αντετοκούμπο και του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κωνσταντίνου του Παπαλουκά και όλων όσοι συνεργάζονται μαζί τους και να προβάλλεται δεόντως αλλά και να αναβαθμίζεται κάθε φορά. Και το λέω αυτό γιατί πέρυσι πήγαμε σε επιφυλακτικές μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις. Το εγχείρημα πέτυχε να το δω το We Are All Bros. Φέτος πήγαμε σε ζωντανές μεταδόσεις. Το δε μέλλον άδειλον, μακάρι να είναι ακόμα πιο λαμπρό και ακόμα πιο ευχάριστα απροσδόκητο. Ο Διαμαντίδης που κάνει και τον παίκτη και τον μπαμπά, καλά αυτό είναι σίγουρα, και τον babysitter κατά περίσταση. Το σκορ είναι 36-36, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Σε λίγο θα πάμε για να ακούσουμε τι θέλει να πει ο Γιάννης. Έγινε χαμός! Τι είναι αυτά που βλέπω! Κάντε λίγο φασαρία! Πάμε λίγο! Ρε παιδιά! Πάμε λίγο! Πάμε! Πάμε μαζί! Αντετοκούμπρος! Ωε, ωε, ωε! Ωε, ωε, ωε! Ωε, ωε, ωε! Αντετοκούμπρος! Ωε, ωε, ωε! Πάμε λίγο! Προκάλεσε κιόλα τον κόσμο για να αρχίσει να φωνάζει. Τα ονόματα των τριών, τα δικά τους ονόματα. Πριν τεζείς με τον Γιαννάκη ήταν μαζί και στην Εθνική Ομάδα και στον Ολυμπιακό. Προτού μετά την επιστροφή του Πρίντεζη από τη Μάλαγα. Θανάση, τι γίνεται εκεί? Ζορίζεται ο Διαμαντίδης, έτσι? Έχει συνεχώς το μυαλό του στην οικογένειά του που βρίσκεται πίσω από τον πάγκο. Αλλά γενικώς δεν ζορίζεται κανείς. Και να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, πολλά είναι τα παιδιά από την εθνική ομάδα του 5 με την προσθήκη του Σοφοκλή, που όταν ο Γιάννης ξεκινάει και μοιράζει τα δώρα στον κόσμο που βρίσκεται στις εξέδρες, θέλουν και αυτοί να πάρουν μέρος, να συμμετέχουν σε αυτό. Για να μοιράσουν δώρα στον κόσμο, διότι ξέρεις, είναι η ανταμοιβή και του κόσμου που έρχεται ως εδώ. Γεγονός είναι αυτό. Μια τέτοια μέρα με τέτοιες καιρικές συνθήκες είναι δύσκολο και κάνει και ζέστη. Οπότε μπαίνει, ρε παιδί μου, στο πετσί του ρόλου. Αυτή είναι η ουσία. Αρχίζει η δεύτερη περίοδος. Διαμαντίδης πάνω στον Θανάση Αντετοκούμπο, τώρα με τον Χάινς στην άμυνα της εθνικής ομάδας και ο Παπαδόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Παλιό καλό μπάσκετ. Ασφαλώς ο κόσμος δεν θα φωνάζει και δεν πρέπει να φωνάζει μόνο Αντετοκούμπος. Ο κόσμος φωνάζει και Διαμαντίδης, φωνάζει για όλους τους παίκτες. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Όχι πως ο Διαμαντίδης άλλωστε λόγω χαρακτήρα πιθανόν αισθάνεται άβολα τώρα που τα ακούει. Παπαλουκάς, επίδειξη ψηλής τεχνικής, έγινε εκεί. Έγινε, ναι. Σκύλος ο Λάζος. Με το Χάινς, ήταν και συμπαίκτης κιόλας. Επί Ιβκοβιτς, την πρώτη χρονιά, σεζόν 2012-2013. Άρα υπ' αυτήν την έννοια θα μπορούσε να είναι και μια φάση βγαλμένη τότε. Από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού, Διαμαντίδης. Το rebound από το Γιάννη. Μπορεί να το χάσει και επίτηδες, αλλά ο Θανάσης δεν το χάσει επίτηδες. Το καλάδι δεν μπαίνει. Παπαλουκάς. Σερμαντίνης παριστάνει τον playmaker. Τα ακροβατικά δεν πιάνουν.
Και ο Χατζηβέντας που μια χαρά το είπε και το έκανε. Το είπε στο Δανάζα Σπούλια ότι μπορεί ακόμα να καρφώνει. Και εδώ τι κάνει ο Χάινς Κλουτσάι στα οπίστια το Λάζο. Εκεί μπήκε στη μέση ο Γιάννης, σταμάτησε τη συνεργασία του Χατζηβρέτα με τον Διαμαντίδη. Πρέπει να υπάρχουν μέχρι στιγμής 7-8 χαμένα καρφώματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη, κυρίως από τους Αντετοκούμπους. Τον Δήμο Τικούδη νομίζω ότι έχει μαζί το Θανάση ο Σπουλιάς. Έχω τον Δήμο Τικούδη. Δήμο, σου αφιέρωσε το καρφωμά ο κουμπάρος σου. Κάτι έδειξε περίπου. Δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι έχει καρφώσει βέβαια. Είχατε βάλει κάποιο στοίχημα, είχες εκφράσει τις αμφιβολίες σου, αν μπορεί ή όχι. Το στόχο είναι να βγούμε ζωντανοί και υγιείς από το γήπεδο, πρώτο στόχο. Τώρα μετά ότι προκύψει, καλό είναι. Ναι, αλλά ο Χατζηβρέτας έχει καρφώσει δύο συνεχόμενες φορές. Αυτό σου λέω, δεν πιστεύει ακόμη. Θα το δει αύριο στο βίντεο και θα το καταλάβει. Εσύ είσαι έτοιμος να καρφώσει, εσύ όχι. Εγώ δεν ξέρω τι είμαι κι εγώ, εντάξει, το παλεύουμε λίγο εδώ. Προσπαθούμε. Μια μέρα πονάμε ολόκληρα, αλλά εντάξει, ωραία περνάμε. Είστε εδώ όμως. Και παρότι πολλές φορές μπορεί να είστε κουρασμένοι ή να μην έχετε χρόνο, αφιερώνετε στη ζωή σας για να είστε σε αυτά τα event. Εντάξει, εμείς είμαστε μια παρέα όλα τα παιδιά αυτά, έχουμε φοβερές σχέσεις. Βρισκόμαστε και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε. Μας αρέσει να κάνουμε πράγματα μαζί και επί της ευκαιρίας της φετινής που βρήκαμε και αστέρες του NBA απέναντί μας, περνάμε όλοι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημό. Μετά από μια άγωνη περίοδο με τα καρφώματα από πλευρά Αντετοκούμπρος. Εδώ Γιαννάκης έχει κλέβει την μπάλα. Φοβερή σκηνή είναι αυτή. Μπήκε ο Γιαννάκης εντός παιδιάς, έκλαψε την μπάλα. Συνέχεια κόστησε Αντετοκούμπο. Κάρφωσε. Το σκορ είναι 45-43 για την εθνική ομάδα. Μετά από 13 λεπτά. Λάζος παίζει σαν να είναι κανονικό μάτς. Κάνει τις κινήσεις του, τα αποσταρίσματά του. Παίζει άμυνα, σκυλιάζει. Πέφτει κάτω. Γυρίζει στην άμυνα με αυτό το πολύ, πολύ χαρακτηριστικό στυλ του. Να και ο Σόφο. 45-45 με το κάρφωμα του Θανάση. Εδώ. Πέρυσι διεξήγησαν τρεις τέτοιοι αγώνες. Έφετος είναι ο δεύτερος και ο τελευταίος. Και ποιος ξέρει τι μας επιφυλάει στο μέλλον, τι άλλο θα σκεφτούν. Στόχος του Καλλιμάρμαρου βεβαίως είναι μεγαλεπίβολος. Αλλά πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξαναπαιχθεί μπάσκετ μετά από χρόνια καζαμάνια εκεί. Από τους βαλκανικούς αγώνες νωρίς τη δεκαετία του 80, εάν δεν απατώμε, έχει να παιχθεί μπάσκετ στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, στην έδρα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί που η ΑΕΚ το 68 στέθηκε και πολλοί κόσμο. Διαμαντίδης. Αλλεπάλληλες σταυρωτές από τον Γιάννη και rebound από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Μέχρι στιγμής έχει 10 πόντους ο Χατζηβρέτας, 12 ο Λάζος και 10 ο Πρίντεζης από τη μια πλευρά και από τους Αντετοκούμπους 20 ο Θανάσης, 12 ο Γιάννης. Αυτή είναι η πρώτη σκόρη του μάτς, αν αυτό έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Πέρυσι σε ένα από τα τρία μάτς ο ένας είχε βάλει 65, ο άλλος 60, σαν να ήταν Γκάλης Γιαννάκης τον Ιανουάριο του 81 στη νίκη, που ένας έβαλε 73 ο Δράκος και 62 ο Γκάνγκστερ. Επιμένει ο Λάζος, τρίτη και βαρμακερή. Θα επιστρέψει σε λίγο πριν, δεν γυρίζει τώρα. Το κάρφωμα από τον Νεανία εκ των τριών Αντετοκούμπων του Κώστα, που είχε κάποια ζητήματα με την κολεγιακή καριέρα του πέρυσι. Φέτος θα είναι μια άλλη χρονιά, μια άλλη δοκιμασία. Το σουτ για τρεις από τον Διαμαντίδη χωρίς αποτέλεσμα. Τα 4:53 ακόμα στα μισά της περίοδου. 49-49. Αμφίρροπο το μάτς. Διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο εδώ, σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα την οποία απολαμβάνουμε.
Να είμαστε πίσω εδώ, υπάρχει σε εξέλιξη ή θα υπάρξει σε λίγο ένα δεύτερο διαγωνιστικό παιχνίδι με τους νικητές οι οποίοι προέκυψαν σε ας τους πούμε προκριματικούς αγώνες εκδηλώσεων τις οποίες διοργάνωσαν χορηγοί. 49-49 είναι το σκορ στον αγώνα των Αντετοκούμπρος με την εθνική ομάδα. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να παίξουν για να νικήσουν. Υπό το βλέμμα να είναι παιχνίδια δεξιοτεχνίας. Να υπενθυμίσω ότι και να το πω ότι όλη την αθέατη πλευρά του σημερινού αγώνα και όχι μόνο θα έχετε την ευκαιρία, θα σας την ξετυλίξουμε και θα σας την προσφέρουμε και θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε την Τρίτη στο 38ο και τελευταίο pick and roll της εφετινής τηλεοπτικής σεζόν. Και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και πράγματα τα οποία θα γράψουν γενικώς πρόσωπα και γεγονότα τον επίλογο στον εφετινό 5ο κύκλο της ακρεφνώς μπασκετικής εκπομπής της Κοσμοτέ TV. 49-49, εδώ στο πανοραμικό πλάνο φαίνεται πως πραγματικά ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη σημερινή εκδήλωση, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, είναι Κυριακάτη κεραστόνη, έχει κολλασμένη ζέστη έξω. Το ποιος θα νικήσει έχει ελάχιστη σημασία, σημασία έχει να διασκεδάσει ο κόσμος. Να διασκεδάσουν οι παίκτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη προθυμία και από την πρώτη στιγμή στην πρόσκληση των διοργανωτών. Και βεβαίως ακόμα περισσότερο να διασκεδάσει ο κόσμος που έχει έρθει εδώ. Κώστας κατέβασε και μαζί του τον Χρήστο Σαλούστρο. Γιατί δεν παίζεις καταρχάς? Αποφασίστηκε από την ομάδα επειδή είχα μεγάλο χρόνο συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη να ξεκουραστούμε κάποια παιδιά. Και τώρα θα φορτσάρουμε δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω 49-49, εντάξει, μεγάλο σκορ. Σας μακάτουν οι άμυνες πάντως. Σας ματσάρουν αρκετά καλά, αν σκεφτεί κανένας, την ηλικία τους και τον χρόνο αποχής τους. Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά τα πράγματα. Τώρα τα βλέπω πιο σοβαρά, οπότε μάλλον πρέπει να το κοιτάξουμε και εμείς λίγο πιο σοβαρά. Δεν του λείπει ο Βασιλόπουλος. Έχεις δίκιο, δηλαδή. Είναι λίγο πιο physical. Ο Βασιλόπουλος δεν σου λείπει? Βασιλόπουλος, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτό το παιδί. Ο κ. Βασίλης μάλλον τώρα σκέφτεται τη φάρσα που μου είχε κάνει και το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Δεν θα ενδώσω αυτή τη φορά. Κ. Βασίλη, δεν θα ενδώσω. Εντάξει κύριε Χρήστο. Εντάξει κύριε Χρήστο, λέει. Εντάξει κύριε Χρήστο, μην ενδώσεις. Οπότε όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά, εντάξει. Είσαι έτοιμος να μπεις, να σπρώξεις, να δώσεις λίγο το κάτι παραπάνω. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ομάδα είσαι. Από τα πάνω ράφια υπάρχουν απαιτήσεις από σένα. Εντάξει, παίζουμε με τα παιδιά, τα ξέρω τόσα χρόνια. Παίζουμε από μικρή μαζί. Σίγουρα τώρα όλοι είμαστε έτοιμοι να πούμε να παίξουμε, να βοηθήσουμε και σίγουρα θέλουμε το 2-2, το απαιτούμε. Δεν μου λες και κάτι τελευταίο, πού βλέπεις να οριοθετείτε το ταβάνι αυτής της συμμορίας του φιλαθλητικού από πλευράς κόσμου? Το Καλλιμάρμαρο συζητιέται πια πάρα πολύ. Πιστεύεις είναι ένας εφικτός στόχος με την κατάλληλη προετοιμασία και τις κατάλληλες προσθήκες? Σίγουρα, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καρχάς όλο αυτό εδώ και δύο Κυριακές. Θεωρώ ότι και με τα λίγα που έχω πει με τα παιδιά ότι είναι σχετικά ανοργάνωτο. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει μια έτσι οργάνωση πιο σοβαρή. Τρέχουν πάρα πολύ τα παιδιά από το Eurohoops, από την ΑΕΚ και όλα αυτά εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι με λίγη παραπάνω οργάνωση και λίγα ακόμα χρόνια να ανέβει και ο Άλεξ. Είναι τώρα τρεις. Έχουμε και τον τέταρτο. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι φαντασμαγορικό και θα είναι καλό για όλο τον κόσμο που έρχεται. Και πραγματικά η χαρά των παιδιών είναι η χαρά του κόσμου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου μεταφέρω. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Πάω, και μπαίνω. Ελπίζουμε να σε δούμε. Μπαίνω. Ένα να πει και ο κ. Χρήστος. Υπενθυμίζω ότι από την ομάδα που μας χάρισε τόσο μεγάλες συγκινήσεις στην εθνική ομάδα της προηγούμενης δεκαετίας, δεν είναι ο Νίκος Ζήσης, δεν είναι ο Βασίλης Πανούλης, ο Αντώνης Φώτης και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Αυτοί οι τέσσερις λείπουν. Προσθέθηκε ο Γιάννης Μπουρούς που ήταν παρόν το 2005, αλλά όχι το 2006. Είναι παρόν ο Σοφοκλής Χορτζιανίτης, παρόν το 6 της Σαϊτάμα, όχι το 2005. Είναι παρόν βεβαίως ο εν ενεργεία Γιώργος Πρίντεζης, για τον οποίο η πρώτη επίσημη παρουσία, το βάψιμα του πυρός, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2008 στο Πεκίνο. Και ήταν παρόν βεβαίως και στην τελευταία
αναρρίχηση της εθνικής ομάδας στο θρόνο το 2009 στο Κατοβίτσι, το βάζει το κάρμα από Χαΐνης. Έχει περάσει και το second unit, τώρα που λένε και οι Αμερικάνοι. Κάτσαν ο Γιάννης και ο Θανάσης. Οπότε πέρασαν και τα άλλα τα παιδιά που τους τελεχώνουν. Το σου του Πρίντεζη μαζί με τον Χάινς και τον Γκίκα. Όχι, ούτε Γκίκα είναι. Αυτός εδώ είναι ο Κανέλος Γκαρμπής που ζούταρε. Παπαλουκάς. Και το λέει απ. Το καλάθι εδώ από τον Γκαρμπή για το 53-53. Διαμαντίδη σε ένα γήπεδο που το ξέρεις πιθαμή προς πιθαμή. Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι το ξέρει όσο κανένας άλλος Έλληνας μπασκετμπολίστας. Το 2004 μέχρι καλοκαίρι του 2016. Πήγε να κάνει μια μαγική πάσα εκεί ο Λάζος προς τον Ντικούδη. Δεν πέρασε η πάσα του Κοτσόπουλου. Αλλά ο Πρι βάζει 3. 56-53. Προσπάθησε να τα αποδώσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα ο Γούλας. Να έχετε την ευκαιρία μαζί με τους αδερφούς Αντετοκούνμπρο. 56-53 είναι το σκορ και παραμένει 56-53, Διαμαντίδης. Πρίντες αριστερό. Έλα ρε Γεωργάκη, κόψε την πλάκα. Κόψε την πλάκα ρε Γεωργάκη. Ένα. Πάρε να έχεις. Να συλληφθεί. Να συλληφθεί ο Γεώργιος Πρίντες. Ο Διαμαντίδης, βάλ' το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε που έλεγε ο Χατζηγεωργίου! Το βάλε! Στον Κώστα Τσαρτσαρή τον έχει μαζί του ο Θανάσης Ασπρούλιας. Λοιπόν, και τον Τσαρτσαρή και τον Χατζημέρα και πάλι. Εδώ δεν θα εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, το βάλε ο Διαμαντίδης, Κώστα. Θα το βάζει αργά, γρήγορα θα το βάζει. Έβαλε και αυτό που έπρεπε κάποτε. Δεν αγχωρήθηκες που είσαι Θεσσαλονίκη, αστόχησε. Όχι, αλίμονο. Το σημαντικό αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη είναι ότι παίξαμε ένα ωραίο παιχνίδι, ο κόσμος το χάρηκε. Το σημαντικό τρίποντο πριν από 12 χρόνια το έβαλε, οπότε και που το έχασε, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Πρίντεζης τι κάνει, δικαιολογείται. Πεταχτάρι δεξί, πεταχτάρι αριστερό. Τώρα άρχισε και ο Ντικούδης, άλλη φάμπρικα ανοίξαμε. Να σου πω τώρα, μήπως έχει πάρει μαθήματα ο Ντικούδης από τον Πρίντεζη. Εντάξει, να είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που έχει βγάλει τώρα ο Πρίντεζης. Άντε να το διδάξει στα παιδάκια τώρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να περίμενε. By the way, στη σχολή που έχεις και κάνεις προπόνηση στα παιδιά, το πεταχτάρι το διδάσκεται. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω θα πρέπει να φέρω μια φορά τον Γιώργο να σου το δείξει, για να καταλάβουν τα παιδιά πώς γίνεται πραγματικά. Αλλά νομίζω είναι ιδιαίτερο ταλέντο αυτό και ούτως ή άλλως γι' αυτό και το βλέπουμε από άλλον άνθρωπο στον πλανήτη. Ο Χατζηβράτης θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Νίκο! Θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Μου το πρότεινα τώρα. Είδανε πόσο ψηλά βιδάω και τρόμαξαν οι άνθρωποι. Και κιόλας. Έχεις τι να κάνουμε, για το θέαμα είμαστε, προσφέρουμε θέαμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιδιά της εθνικής ομάδας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί που τα είχαμε χύμα με τον Πρίντεζη, μας είδανε και τσουβαλάτα με τον Τικούδη που έβαλε 2-2 τρίποντα. Στη σειρά και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Αντετοκούμποι. Στη συνέχεια και ο Χάινς και ο Σερμαντίνη. Εγώ βλέπω ότι η εθνική ομάδα προηγείται με διαφορά 14 πόντων, 67-53. Οπότε το δεύτερο ημίχρονο το περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, με αγωνία. Παραλαμβάνω το αγωνιστικό κομμάτι και το αποτέλεσμα είναι ίσονο σημασίας. Είναι το έλασον της υπόθεσης. Το μείζον είναι όλη αυτή η γιορτή, όλη αυτή η πανηγυρική ατμόσφαιρα, όλο αυτό το γλέντι, το πάρτι, το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ποιος θα νικήσει ποιον, αν και τούτο έχει σημασία. Τέτοιοι παίχτες, είτε από την μια πλευρά, είτε από την άλλη, δεν θέλουν να χάνουν ούτε στο τάβλι, που λέει και ο Γκάλι συχνά, και πουθενά γενικώς. Αλλά το σημαντικότερο, βεβαίως, και το αντιλαμβάνεστε όλοι, είναι τα παιδάκια.
να χαρούν τα παιδάκια και να έχουν να λένε ότι μια μέρα στις 25 Ιουνίου του 2017 ήταν και αυτά εκεί. Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε εδώ, η Κοσμοτέ TV είναι πάντα εδώ στα μεγάλα μπασκετικά και όχι στα μεγάλα, μόνο στα μεγάλα μπασκετικά, γενικώς στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Αφήνει το αποτύπωμά σας, το αποτύπωμά της μαζί σας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε ημίχρονο, έχουμε την ανάπαυλα με τη διαφορά στο 14-67. Να εκεί σκάμε εδώ, σαν το NBA. 67-53 θα γυρίσουμε σε μερικά λεπτά. Μείνετε μαζί μας. Το πάρτι συνεχίζεται. Λοιπόν, όση ώρα δεν είμαστε παρέα, εξελίχθηκε ο διαγωνισμός των καρφωμάτων. Θα δούμε σε λίγο. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπρος τον νίκησε. Έπαιξαν και τα δύο αδερφιά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Είναι του Γιάννη. Γιάννης είχε συμμετάσχει και στη Νέα Ορλεάνη στο ως ρούκι τότε. Στον διαγωνισμό των καρφωμάτων. Ο Κάιλ Χάινς. Προηγήθηκε ο Χατζιβρέτας. Βαθμολογήθηκαν όλοι, πήραν πάνω από 8. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Αμερικανού της Τσέσκα Μόσχας. Παρακαλώ πολύ, είναι εύκολο να ξεκινήσουμε. Υπάρχει στο Σάνσκουλ για ξεκίνημα. Στο Μπρούκλιν, ναι, σωστά, όχι στη Νέα Ορλεάνη, στο Μπρούκλιν. Ανάμεσα στους Μάνιβιτζες και Τσέφτες. Εδώ ο Πορφύριος Κοτσόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο Γιώργης Σερμαντίνη και τελευταίος, αλλά καλύτερος. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ομοφόνος διαβοής που λένε, έκανε και το κολπάκι του εδώ ο Θανάσης με τον Κοτσόπουλο, χάρη σε αυτό το κάρφωμα πήρε την νίκη ο παίκτης της Ανδώρα, μέχρι πρώτη ο Ανδώρα. Δεν ξέρουμε και σε ποια σκηνή θα τον βλέπουμε του χρόνου και θα τον ακούμε. Ο Χάινς με την κόρη του, είναι με τη γυναίκα του, με την κόρη του, νομίζω και με την πεθερά του. Είναι ευχάριστο να ξαναβλέπουμε, το είπα και προηγουμένως, είναι πάντοτε πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις παίκτες που πέρασαν εδώ να αισθάνονται τόσο όμορφα με το νόστο του. Να εδώ η κυρία Χάινς και δίπλα φαντάζομαι η πεθερά. Όλο το σόι των Χάινς. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πρωτού αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Παναγιώτη Γιαννάκης με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Πάνε να κουβεντιάζουν τώρα, πάνε να κουβεντιάζουν για τον αγώνα, πάνε να κουβεντιάζουν για πιθανόν στο μέλλον να συναντηθούν κάπου. Φήμες ούτως ή άλλως υπάρχουν και για το προπονητικό μέλλον του Παναγιώτη Γιαννάκη την επόμενη σεζόν εννοώ και για το ποιοι μπορεί να είναι πιθανοί, γνωστοί ή άγνωστοι επίσης προορισμοί για τον Θανάση Αντετοκούνμπο μετά την καριέρα του στο NBDL, στους New York Knicks που βρέθηκε ένα φεγγάρι και στην Ανδώρα. Θανάσης Πούλιας έχει μαζί του τον αρχηγό της τιμημένης ομάδας της προηγούμενης δεκαετίας, τον Μιχάλη Κακιούζη. Αρχηγός Βασίλη, όπως ακριβώς το λες, διότι αν στην Ελλάδα σε περίπτωση που φωνάξεις τη λέξη πρόεδρος θα γυρίσουν τουλάχιστον οι μισοί. Τη λέξη αρχηγός δεν νομίζω ότι έχουν πολύ δικαίωμα να την οικειοποιηθούν και να την χαρακτηρίσουν ως προσωπικό τίτλο. Εσύ έχεις αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, είναι κάτι. Σε είχαν πει και τρελόγια αυτό το 2005, θυμάσαι. Το feeling και το αίσθητο πάντα για μένα ήταν αυτό που μου οδηγούσε. Και το αρχηγός δεν κέρδισα κάτι, απλά έτυχε εκεί την περίοδο. Ήμουν τυχερός γιατί ήμουν σε μια ομάδα, θεωρώ ότι καλύτερη εθνική ομάδα μου. Εντάξει, μέχρι την επόμενη, έτσι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είμαστε πάλι μαζί, παίζουμε μαζί. Περνάμε καλά, θυμόμαστε τα παλιά και χαίρεται ο κόσμος. Λοιπόν, 17, πόσα, 12 χρόνια μετά. Κάτι το οποίο δεν έχεις γράψει, αν θυμάμαι καλά, ούτε στην αυτοβιογραφία σου. Την ώρα που σήκωνες το κύπελλο, τι σκεφτόσουν. Ο γόνος μου μπες στο κύπελλο. Ήταν το πιο βαρύ πράγμα που είχα σηκώσει μέχρι τότε σε τέτοιο στυλ. Έτσι, πραγματικά μου είχαν κοπεί τα πόδια βέβαια, γιατί αυτό που είχαμε κατορθώσει ήταν καταπληκτικό. Και σαν αρχηγός τώρα είχα αυτή την ευθύνη να σηκώσει το κύπελλο. Ήταν για μένα όλα τα συναισθήματά μου, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Ήμουν χαρά, φόβος, έκρηξη από όλα αυτά που είχαμε περάσει, αυτά που θέλαμε να κάνουμε, όλα αυτά που είχαμε καταφέρει. Θανάση. Δεν υπάρχουν συναισθήματα για να το περιγράψω. Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω αυτό.
Ερώτηση Βασίλη Κουντή. Έλα, Βασίλη. Πόρτο Σαν Γιώργιο, τρεις κολλητές Ήτες, Λετωνία, Ιταλία, Κροατία. Βγαίνει ο τρελός του χωριού και λέει θα πάρουμε το χρυσό του Βελιγράδι. Πόθεν προέκυψε. Λοιπόν, Πόρτο Σαν Γιώργιο θυμάται και την πόλη ο Βασίλη Κουντή, στην οποία έδωσε τους τρεις αγώνες η εθνική φιλικούς πριν το Ευρωμπάσκετ που χάσατε. Και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, λες εμείς θα πάρουμε το χρυσό μετάλλιο και βρίστε μας όσο θέλετε. Θα πει στην Ιταλία μετά το παιχνίδι με την Ιταλία. Όταν θα παίξουμε με χάθη τη πόλη, νομίζω. Ήταν το φίλο μου, σου λέω. Και γενικώ μια κίνηση είχα κουραστεί πάντα να ακούω και βλέπουμε παιχνίδι το παιχνίδι και θα δούμε. Ήταν για μένα διανόητο, παιδιά, ο Θοδωρής, ο Δημήτρης, εγώ παίζαμε σε ομάδες Ευρωλίγκα στο επίπεδο. Πηγαίνουμε πάντα για την Ευρωλίγκα, για το ποτάμι, το κύπελο. Δεν συμβάδιζε αυτό. Δηλαδή, είχαμε μια ομάδα η οποία μπορούσε να κάνει μεγάλα πράγματα όπως και έκανε. Και δεν μου άρεσε αυτό που άκουγα πάντα, ξέρεις, να περάσουμε στην επόμενη φάση και να δούμε και να φτιάξουμε. Για μένα ήταν τρομερό λάθος. Και ευτυχώς σε εισαγωγικά δικαιώθηκα. Γιατί όταν δεν βάζεις στόχο την κορυφή, δεν μπορεί να φτάσει κάπου ενδιάμεσα. Λοιπόν, έλα, επειδή είναι καλοκαίρι και είναι περίπου ίδια στιγμή που είχε κάνει την ίδια δήλωση, αντίστοιχη δήλωση, ο προφήτης Μιχαήλ. Για το Ελσίνη και την Κωνσταντινούπολη, τι προβλέπει? Κοίτα, θεωρώ ότι το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα ίσως είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει υπάρξει ever σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, θεωρώ ότι έχει γίνει το αγροτικό τους, θεωρητικά. Είναι παιδιά τα οποία πρωταγωνιστούν, έχουν εμπειρίες, έχουν εμπειρία από την εθνική ομάδα. Το έχω ξαναπεί, είναι θέμα χρόνου για μένα να υπάρξει πάλι επιτυχία και επιτυχία για μένα είναι η τετράδα και το μετάλλιο. Ελπίζω φέτος θα πάνε όλα καλά. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια ακόμα. Και η ομάδα να έχει στηρίξει το μετάλλιο. Το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε μεταξύ μας, με σένα προπονητή ή στο τεχνικό team. Μακάρι. Θεωρώ ότι για οποιονδήποτε θα είναι τιμή να είναι στην εθνική ομάδα, πόσο μάλλον για κάποιον ο οποίος προέρχεται από την εθνική ομάδα, έχει λόξα με αυτό το πράγμα. Οπότε μακάρι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μέχρι να ανακοινωθεί κάτι επίσημα δεν ξέρουμε τίποτα. Μέχρι να ανακοινωθεί κάτι επίσημα δεν ξέρουμε τίποτα. Έλα, λοιπόν, την έβγαλες πάλι. Το λαγό, το ξεψάχνησες πάλι το λαγό, Ασπρούλια. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ωραία. Είναι σε συνέχεια εκείνο που λέγαμε προηγουμένως, με αφορμή τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Μίσας νωρίτερα στην διάρκεια πριν από την εκλογή. Μπορείς, σε παρακαλώ, Κώστα Κατέβα, Αθανάση, Ασπούλια, τι μπορεί να λένε τόση ώρα ο Γιαννάκης με τον Θανάση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τον Θανάση? Το λίγο που κατάφερα να ακούσω πηγαίνοντας εκεί, πρόκειται περί μια συμβουλευτική συζήτηση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πόσες δεκαετίες στο ελληνικό μπάσκετ, βοήθησε στο μπάσκετ γενικώς πάνω από 4. Προς έναν άνθρωπο ο οποίος σε νεαρή ηλικία προσπαθεί ακόμα να καθιερωθεί με το ταλέντο το οποίο φυσικά έχει. Από όσο άκουσα, η συζήτηση αφορούσε κάποιες συμβουλές του κόουτς Γιαννάκη προς τον Θανάση Αντιτόκουμπο. Μάλιστα. Γιαννάκης, για την ακρίβεια, είναι στο μπάσκετ από το καλοκαίρι, γιατί ήταν ωραία πάσατη του Κατέβα. Είναι στο μπάσκετ από το καλοκαίρι του 1971. 29 και 17 συμπληρωμένα 46 χρόνια από τότε που, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, πήρε την πρώτη μπάλα από τα χέρια του συγχωρεμένου του φύλακα στον Πλάτωνα, του κυρίου Βαγγέλη. Μια μπάλα που την έκανε κοιμήλιο, την έκανε φυλακτό, την έκανε στάση ζωής, την έκανε σύμβολο του ο Δράκος. Λοιπόν, εδώ οι πιτσιρικάδες με τον Γιάννη, τον Θανάση, τον Κώστα είχαν την ευκαιρία να δείξουν τα ταλέντα τους μπροστά σε πολύ κόσμο. Οι δύο ομάδες οι οποίες διαγωνίστηκαν στην ανάπαυλα του πρώτου, μεταξύ πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου. Βγαίνουν και αναμνηστικές φωτογραφίες. Λίγο πρωτού αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, με τους Αντετοκούμπρος να έχουν παλέψουν για να ανατρέψουν την εικόνα, καθότι η εθνική ομάδα προηγείται με 67-53. Αυτή είναι η τελευταία φάση, από εκεί το σουτάρει και ο Πρίντες προηγουμένως. Το σουτάρει και ο μικρός, πολύ Πρίντες βλέπει φαίνεται. Καλό παράδειγμα είναι ο Γιώργος. Δεν κακό. Άρα εντάξει, για τον Πρίντες τέτοιες φάσεις πια είναι εμπίπτουν στην κατηγορία του case study που λένε οι Αμερικανοί. Είναι περιπτωσιολογία. Αλλά τις κάνει μόνο αυτός. Τέτοια σουτ. Αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, σε λίγο.
Ο Γιάννης. Θανάση τι είναι, Σερμαντίνη, όχι Θανάση πάει στον πάγκο, μένει ο Σερμαντίνη. Ο Κώστας, Αντετοκούμπο. Το σου του Γιάννη μπροστά τον Παπαλουκά που έκανε και ένα έτσι, στα αστεία, πλάκα, τραστόκινγκ στην αρχή του αγώνα. Διαμαντίδης, μπάλα στο Λάζο, Παπαδόπουλος με τον Σερμαντίνη, παλεύει ο Λάζος, εκεί πήγε βοήθεια και ο Σαλούζος, ορίστε δίνει αυτόγραφα και ο Τσάρλς, ο μπαμπάς το κουμπό. Το rebound από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν θα καταφέρει ο Σαλούζος να αξιοποιήσει εκεί την assist μετά την διείσδυση που έκανε ο Γκίκας. Παλουκάς, Διαμαντίδης. Το βάλε! Καλά θυγατρής, ορίστε 70-53 στο 17 η διαφορά. Μια χαρά είναι. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης. Χατζιβρέτας. Ξαναδοκιμάζει. Ο Διαμαντίδης αυτό το σούτ είναι κοντό όμως. Σε καλάθια που επαναλαμβάνω, όπως το γήπεδο το ξέρεις, πιθαμί προς πιθαμί και τα καλάθια, τα στεφάνια, τα ταμπλό τα ξέρει όσο κανείς άλλος αυτό το γήπεδο. Το rebound από τον Σερμαντίνη. 22 λεπτά έχουν παιχθεί εδώ στο ΆΚΑ. Στον Νίκος Γκάλης. 3-1 ευνηδιασμός. Χατζιβρέτας. Η μπάλα δεν κάνει το χατήρι του Λάζαρου. Του παίζει άσχημο παιχνίδι. Και ο Γιάννης που δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα. Άλλωστε υπήρξε αντικείμενο πολύ μεγάλης σπέκουλας από την περσινή σεζόν. Το πείραμα του Jason Kidd για να παίξει καθαρός άσος ή επασχετός ή να συμμετέχει σε αυτό που λέγεται οργάνωση παιχνιδιού, κατέβασμας μπάλας και τα συναφή, το κάρθωμα του Παπαδόπουλου. Γκίκας. Έκλεψε ο Διαμαντίδης. Η baseball πάσα για τον Παπαλουκά. Παπαλουκάς και Διαμαντίδης και όχι μόνο αυτοί και άλλοι παίκτες είχαν δώσει εδώ ένα μνημειώδες μπασκετικό ρεστάρ, μια αληθινή ραψοδία. Ανήμερα των γενεθλίων του Διαμαντίδη, 6 Μαΐου του 2007 στο τελικό του Final Four, σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Τσέσκα, που ο Παναθηναϊκός νίκησε και στέφθηκε πρωταθλητής της Ευρώπης. Ήταν μαζεμένα γενέθλια εκείνη, ναι. Ήταν τα γενέθλια του Διαμαντίδη, ήταν τα γενέθλια του Τομάσεβιτς, ποιος επίσης έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση, όπως και ο Σισκάουσκας και ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης ήταν, και τα γενέθλια, η επέτειος του ντεπούτου του Γκάλη στην εθνική ομάδα 6 Μαΐου του 80 στο ΒΒ. Και δύο μέρες αργότερα είχε γενέθλια ο Παπαλουκάς που είναι γεννημένος 8 Μαΐου. Παπαδόπουλος με το Σαλούς, το έχει μη σμάτσε εκεί για να ομιλήσουμε και ο λίγον μπασκετικά. Δεν το εκμεταλλεύτηκε το γάρφωμα από τον Κώστα. 72-59. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Παπαλουκάς. Τον μαρκάρει ο Greek Freak. Διαμαντίδης. Η κλασική κίνηση, η κλασική. Την πάει την μπάλα βόλτα, την κάνει ό,τι θέλει. Τέχνη δεν ξεχνιέται. Μπορεί να γκριζέρουν μικρότεροι, μπορεί τα κιλά να είναι λίγο παραπανήσια, αλλά μπας τόσο Διαμαντίδης πριν από ένα χρόνο έπαιζε ακόμα. Τέτοια εποχή είχαν περάσει μόλις λίγα 24 ώρα από το kick νιουάσμα του, τον τέταρτο τελικό σε αυτό εδώ το γήπεδο, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, και είναι το thriller που κρίθηκε με το buzzer beater του alter ego του Βασίλη Σπανούλη. Τσαρτσαρίς, ωραία κίνηση που δεν τελεσφόρησε. Το σούτ από τον Γκίκα. Σερμαντίνη καθαρίζει το rebound, δεν θα βάλει το καλάθι μετά την προσπάθεια του Σαλούστρου. 74-61, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Παιδάκια με φωτογραφίες.
διάφοροι κάνουν βόλτες, αγόρια, κορίτσια, πετάνε φανέλες, πετάνε δώρα στην εξέδρα. Τρομερή πάσα του Παπαλουκά, Χατζιβρέτας την πρόλαβε, το σούτ του Δικούδη, ριμπάουντ του Σερμαντίνη. Περίτεχνη ενέργεια εκεί από το Θανάση τον κούπο. Σερμαντίνη καρφώνει 74-65. Διαφορά μειώνεται στο μονοψήφιο νούμερο. Θα γυρίσουν Πρίντεζης και... Ο Πρίντεζης θα γυρίσει. Γύρισε. Εδώ συμβαίνει ανακατοσούρα από πίσω μας, γι' αυτό ακούτε και τις φωνές. Τσιρίζουν παιδιά, τα δωράκια τους, τα βραχιολάκια, τις φωτογραφίες των Σταρ. Γιάννης Γράπο στο rebound, Θανάσης. Η πάσα, δεν προλάβω Σαλούστρος εκεί. Σαλούστρος του χρόνου θα είναι στον Προμηθέα Πατρών παρέα με τον Γκίκα. Και όχι μόνο με τον Γκίκα. Γίνει ήδη αρκετές μεταγραφές από την ομάδα της Πάτρας. Διαμαντίδης από τη γωνία. Παπαλουκάς. Μπάλα μέσα, ο Πρίντεζης. Απ' την άλλη γωνία, weak side. Ωραία, να το, ούψ. Έλα ρε Γιωργάκη, είπαμε κόψε την πλάκα ρε Πρίντεζη. Φτάνει άλλο. Ο Πρίντεζης στο χαβά του. Κάποια στιγμή είχε ο Διαμαντίδης στο χαβά του, είχε ο Τικούδης στο χαβά του, αλλά ο Πρίντεζης είναι απολαυστικό σήμερα τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί το ένα μετά το άλλο τα πεταχτάρια. Που βεβαίως για την ιστορία οφείλω να θυμηθώ και να σας υπενθυμίσω ότι του τα είχε απαγορέψει ο Καζλάουσκας όταν πρωτοείδε, δηλαδή αυτά τα σου του Πρίντεζη, ο Καζλάουσκας κάθε άλλο παρακανοποιημένος ήταν. Τότε το απαγόρευσε, είναι συνεχεία ο Πρίντεζης βέβαια. Τα τελειοποίησε αυτά, ένα τέτοιο πεταχτάρι Μάιο του 12 στη μεγάλη ανατροπή από το 19 πόντους έκρισε τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη στο τελικό με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Τα πράγματα για την ελληνική εθνική ομάδα των γυναικών στο μικρό τελικό δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Χάνει καμιά τριανταριά πόντους από το Βέλγιο. Μια απροσδόκητη εξέλιξη. Ίσως το τεπόσιτο άδειασε μετά την ήταν χθες τον ημιτελικό από την Γαλλία. Δεν θα καταφέρει να πετύχει την υπέρβαση να πάρει ένα μετάλλιο. Αλλά η τέταρτη θέση σε κάθε περίπτωση συνιστά μεγάλη επιτυχία. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών και έχει δώσει ήδη, έχει σφραγίσει διαβατήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε στον Κώστα Κατέβα. Λοιπόν, μπορεί το παιχνίδι να μην θεωρείται επίσημο, μόλον ότι στις εξέδρες υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, αλλά υπάρχει κάποιος εδώ από τους Αντετοκούμπρους, ο οποίος το βλέπει πάρα πολύ ανταγωνιστικά και δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει λεπτό να περάσει ανεκμετάλλευτο. Είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος προ λίγου στράφηκε προς τους ανθρώπους της στατιστικής, ρωτώντας πόσους πόντους έχει και τους απάντησε όταν του είπαν ότι έχει 18, ότι τότε πρέπει να φτάσω τους 60 οπωσδήποτε. Λίγο νωρίτερα έπιασε τον Kyle Hines και τον αδερφό του, κάνοντας μια μίνι σύσκεψη μέσα στο παρκέ, σαν να επρόκειτο για κανονικό αγώνα. Και γενικώς το ανταγωνιστικό πνεύμα που δείχνει δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση σε αγώνα επίδειξης. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ παρακολουθούμε. Βρίσκονται σήμερα εδώ στο ΑΚΑ 300 συνδρομητές της Κοσμοτέ, της Κοσμοτέ TV, σε μια ειδικά διαμορφωμένη κερκίδα. Πήγαν τη θέση τους, απολαμβάνουν το μάτς. Είναι μια θέση που την εξασφάλισαν μέσω SMS σε διαγωνισμό που έτρεξε τις προηγούμενες μέρες η Κοσμοτέ. Και η Κοσμοτέ TV, η τηλεοπτική στέγη μας, η επαγγελματική στέγη μας, είναι εκείνη η οποία διοργανώνει τώρα αυτό το διαγωνιστικό παιχνίδι, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τα σουτ από τη σέντρα. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ποιος θα βάλει. Στην Αμερική αυτά τα σουτ τα λένε τα σουτ του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Μικρή μεγάλη πάντως το απολαμβάνουν. Είναι μια ωραία βραδιά εδώ στον Νίκος Γκάλης
στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου θα πέσει η αυλαία των εφετινών αγώνων της διοργάνωσης του Eurohoops.net με τους Αντετοκούμπους ή τους Αντετοκούμπρος, με την εθνική ομάδα της προηγούμενης δεκαετίας και γενικώς με πολλές ωραίες αναμνήσεις να αναζωπυρώνονται με την ευκαιρία αυτών των δύο αγώνων και γενικότερα όλης αυτής της ρομαντικής ατμόσφαιρας η οποία ξεπηδεί στην προηγούμενη Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη Κυριακή, ξεπηδάει και σήμερα. Κοιτάξτε, τον Θοδωρή Παπαλουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Μπορεί να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά και όλο αυτό το ρομάντσο που ξαναζούμε δύο Κυριακές τώρα και τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει στο τέλος και της σημερινής βραδιάς το σημείο του απολογισμού. Αλλά όπως είπε και ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Νομίζω γίνεται όλο και καλύτερη. Φέτος μας δίνει την ευκαιρία να παίξουμε αντίπαλοι όπως η ομάδα του 5 και του 6. Και νομίζω είναι ωραίο, και για μας είναι ωραίο που ξαναβρισκόμαστε. Παίρνουμε την ενέργεια των παιδιών, παίρνουμε την ενέργεια του κοινού, του κόσμου και νομίζω ότι άξιζε. Είναι μια δύσκολη μέρα, έχει πολύ ζέστη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφήσανε τη δροσιά του σπιτιού του ή κάποιες παραλίες και ήρθαν εδώ πέρα του χαρτιού, τους ευχαριστούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους ικανοποιήσουμε. Δεν θέλω, δεν έχω λόγο ούτε εγώ να το κάνω, ούτε εσύ να το δεχτείς να σε επενέσω ή εσύ να περιμένεις από εμένα τον επενό μου. Ένας παίκτης που έπαιξε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, που θα μπορούσε ακόμη να παίξει και στο NBA γιατί δεν έλειψαν προτάσεις, που ξενιτεύτηκε, που πάλεψε, που αγωνίστηκε, που αμφισβητήθηκε, που δικαιώθηκε. Τι πήρε ως μάθημα ζωής από όλη αυτή την καριέρα και τη διαδρομή για να φτάσει τώρα να ξέρει τι του γίνεται ως, δεν θα πω επιχειρηματίας, ως άνθρωπος που βάζει το προσωπικό στίγμα του στη διοργάνωση τέτοιων μεγάλων εκδηλώσεων. Καταρχήν κέρδισα πάρα πολλά από τον μπάσκετ. Κέρδισα την ποιότητα στη ζωή μου, την ποιότητα της οικογένειάς μου και από εκεί και πέρα προσπαθούμε όλοι μας να δώσουμε κάτι πίσω στο μπάσκετ. Όλα τα παιδιά δεν είναι, δηλαδή ο Νίκος Χατζηβρέας κάνει τεράστια προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη με την Ακαδημία. Δεν λέω ότι είσαι μόνο εσύ. Ναι, ο Δήμος Οντικούδης, ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Ο Διαμαντίδης θα κάνει προσεχώς μαζί σου. Αλλά ο Διαμαντίδης έπαιζε πριν από 11 μήνες έπαιζε. Με τον Δημήτρη ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια. Κάνουμε μια Ακαδημία, την πρώτη γύρω του Academy και θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά τη δική μας νοοτροπία. Δεν σημαίνει ότι θα βγει ο Διαμαντίδης, ο Φαβουκάλιος Πανούλη και ο Σαντιοκούμπο. Απλά θα τους μάθουμε πώς πρέπει να δουλεύεις σωστά και να αγαπάς τον μπάσκετ. Από εκεί πέρα τι θα προκύψει είναι, ξέρεις, εντελώς διαφορετικό. Αλλά όλα αυτά τα παιδιά αγαπάνε τον μπάσκετ. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Στατιστικά, με το δείχνει κάποιο, θα παίξει όλα τα παιδιά. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, εσύ σηκώνει την πλάκα. Δεν ξέρω να βγει καινούριο Διαμαντή και λοιπόν παρακολουθά. Θα βγουν παίκτες που θα μυρίζονται τις φάσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και όπως δεν υπήρξε νέος Γκάλης, νέος Γιαννάκης, νέος Στοδούνιος Φασούλας, δεν θα υπάρξει και νέος Διαμαντίδης, νέος Παλουκάς, νέος Πανουλής. Θα βγει κάτι καινούριο που θα είναι καλύτερο και δεν πρέπει να ψάχνουμε κακέκτυπα, πρέπει να ψάχνουμε κάτι καινούριο. Και κάθε φορά τα καινούργια πράγματα είναι που κάνουν διαφορά και υπάρχουν. Το μπάσκετ βλέπετε τι κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Στο χέρι μας είναι να συνεχίσουμε. Πείτε τη ασυγκράτητος, Εντάξει, είναι ενεργός. Ο Λάζαρος είναι ασυγκράτητος. Έχει όλα. Παίζει μπάσκετ κανονικό. Δεν του είπατε ότι είναι το μάτς. Χαμαλέ. Ο Λάζαρος σε ένα σημείο σήμερα έχει 9 αντιπάλους. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τεό. Αυτά από το Θοδωρή Παπαλουκά. Το μάτς συνεχίζεται. 77-65 διαφορά στο 12. 3 και 18 πριν από το τέλος. Με ασυγκράτητο Πρίντεζι απέναντι στο συμπαίκτη, τον Γκάιλ Χάινς. Τον άλλο συμπαίκτη, τον Ολυμπιακό. Εκείνη την διετία που έπαιξε ο Αμερικανός, προερχόμενος από την Ιταλία, τότε είχε διατελέσει παίκτη Τρινκέρι. Ο Χάινς, ο Ηρακλής Τσέπης, σέντερ Τσέπης. Ηρακλής Τσέπης ήταν ο Σεμιβάνογλου. Σέντερ Τσέπης, αυτό είναι ο Χάινς, που έβαλε κιόλας πολλούς προπονητές, πολλές ομάδες, πολλές μπασκετικές κουλτούρες και νοοτροπίες σε αυτή τη λογική του Μπάρκλεϊ.
του center του 1,98, του σκάρ του δίμετρου. Που την κάνει τη δουλειά του όμως μια χαρά και ο Χάινς την κάνει μια χαρά και στην άμυνα, κυρίως στην άμυνα και στην επίθεση. Νάτος εδώ καταφωνήν, θα πετύχει το καλάθι. 77-67, διαφορά είναι στους 10 εδώ με την προσπάθεια του Χάινς. Χατζιβρέτας. Το rebound από τον Γιάννη που έχει απέναντί του τον Τσαρτσαρή με το γρήγορο διασκελισμό του. Το επιθετικό rebound και το καλάθι εδώ θα μειώσουν ακόμα περισσότερο οι Αντετοκούμπρος με το καλάθι που βάζει ο Γκούλας. Κι άλλο. Έλε. Δεν περιγράφω άλλο. Αποχωρώ. Ή ο Κατέβας ή ο Ασπούλιας να έρθουν να συνεχίζουν τη μετάδοση. Αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Είπαμε. Μια, δυο, τρεις. Φτάνει ρε παιδέζι. Φτάνει. Η απάντηση από το Θανάση Αντετοκούνμπο στο τρίποντο του Πριντ. Και εδώ αντίπαλοι δυο τους κι άλλο. Κακιούζης που είχε απέναντί το Χάινς παίζοντας ένα post-up. Χατζιβρέτα, jump shoot, αυτό ήταν πάντα πάρα πάρα πολύ καλός. Θυμίζω ότι ο Χατζιβρέτας παίξε πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ηράκλη. Ήταν σε μια εποχή που οι Έλληνες μπορούσαν ακόμη να βγαίνουν πρώτο σκόρερ. Είχαν βγει εκείνη την εποχή μαζεμένοι ο Χατζιβρέτας, ο Διαμαντόπουλος, ο Γιώργος, ο Λιαδέλης, ο Παναγιώτης και ο Νίκος ο Οικονόμου, τελευταίος. Ο επόμενος που φλέρταρε να βγει πρώτο σκόρερ ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης πέρυσι. Αλλά είχε πέσει από το σύντο όταν έγινε η αλλαγή από τους άκοντας στους ντόπους. 82-72. Τελευταία δευτερόλεπτα. Προσπαθεί ο Γιάννης και κλέβει την μπάλα από το Διαμαντίδη. Και θα πάει στο κάρφωμα για να τελειώσει αυτή τη φάση προϊόν του αμυντικού ζήλου τον οποίο επέδειξε. 82-74. Διαμαντίδης. Μπάλα πάει μέσα στο Χατζιβρέτα. Το κάναν πολλές φορές αυτό και στον Ηρακλή και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα. Να δω και ένα coast to coast και το κάρφωμα από το Γούλα. Τέλος. Τέλος της περίοδου. Η Εθνική Ομάδα κρατάει το προβάδισμα. Προηγείται με 82-76 τον Αντετοκούμπρος. Στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μένει η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Θα επιστρέψουμε εντός ολίγου για τη συνέχεια. Εδώ είμαστε. Ποιος είναι εδώ. Θέλω όσα μου έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια. Ένα αυτόγραφο, μια selfie και μια καλή συνέντευξη. Δεν ξέρω ποιο θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Εγώ συνηθίζω να το λέω πάντα. Και είναι και ιδιαίτερη τιμή γιατί, αδερφέ, κατάφερες να ξεφύγεις από την πολιοργία των παιδιών σου. Να δει ότι περισσότερο από παίχτης, θρύλος, μπαμπάς σήμερα είσαι babysitter. Όχι, νομίζω ότι το τελευταίο μπαμπάς είναι το καλύτερο που μου έχει συμβεί. Εντάξει. Είναι ευλογία, πραγματικά. Είναι ευλογία. Τι λένε τα παιδιά, είναι η κόρη, είναι ο γιος, έχεις μια υπέροχη οικογένεια. Όταν σε ρώτησα τι κάνεις, τώρα μου λες πάω, σηκώνομαι και πάω τα παιδιά στο παιδικό σταθμό και είμαι μπαμπάς. Όλο αυτό που βλέπουν σήμερα και βλέπουν και τον μπαμπά τους που ακόμα τον πρόλαβαν, έχουν κάποιες εικόνες πριν από 11 μήνες. Είναι πολύ μικρά, είναι πολύ μικρά, δεν καταλαβαίνουν, εντάξει. Δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα. Απλά έρχονται και βλέπουν πολύ κόσμο και χαίρονται που είναι αυτό. Αλλά δεν μπορούν να κάτσουν πάρα πολύ. Εσύ. Εγώ. Έρχεσαι εδώ, βλέπεις πολύ κόσμο. Πριν από 11 χρόνια το γέμιζες εσύ. Πριν από 11 μήνες το γέμιζες εσύ. Εσύ και η συμπαίκτες σου, η ομάδα σου. Είναι πολύ νοπό. Είναι πολύ νοπό, αλλά εντάξει, αυτό έγινε, τελείωσε. Έχουμε ξαναπεί ότι ήταν υπέροχο, πραγματικά. Το σημερινό που είμαστε εδώ πέρα, που μιλάμε για το παρόν, είναι κάτι πολύ όμορφο. Γιατί βλέπεις τόσα πολλά παιδιά με τους γονείς τους, νέα παιδιά, και σου δίνει μεγάλη χαρά. Έλεγα και πριν ότι μακάρι να είναι έτσι πάντα. Και
γενικά στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και στο ελληνικό μπάσκετ. Να βλέπουμε αυτό το πράγμα. Σε γεμίζει χαρά, είναι όμορφο. Βλέπεις τα παιδάκια, τις μπαμπάδες, τις μαμάδες, μεγάλους ανθρώπους. Πολύ όμορφο, πραγματικά, αξιόλογο. Ορίστε. Αυτά τα παιδιά, κάναμε μια κουβέντα προηγουμένως με τον Ασπρούλια, ότι θα μπορούσε ίσως εσείς, δηλαδή αδερφέ, είσαι ο Διαμαντίδης, ο άλλος είναι ο Παπαλουκάς, ο άλλος είναι ο Σπανούλης, να νιώθετε μια ζήλια γιατί απολαμβάνουν στα 22 τους μια τέτοια τρομερή δόξα και ο κόσμος λιώνει για πάντα. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι μια ερώτηση. Ναι, φυσικά. Όχι, δεν έχουμε... Ο Βασίλης παίζει, το απολαμβάνει, είναι ακόμα το νιώθει καλά. Εγώ και ο Θοδωρής πλέον έχουμε αποχωρήσει, είναι διαφορετικά. Έτσι είναι η ζωή. Τα παιδιά που είναι 22, δόξα τω Θεώ, να έχουν μόνο την υγεία τους. Έχουν δουλέψει, έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ. Έχουν όνειρα και να συνεχίσουν. Και νομίζω το ανέφερε και ο Γιάννης ότι έφτασε, λέει, μέχρι εδώ με δουλειά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση από αυτό που είπε. Μόνο τη δουλειά και το μυαλό του. Πας στην Ακαδημία, πας στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, πήγες στις προάλλες, μίλησες, θα πας στην Ίο, είσαι εδώ, πηγαίνεις, εμφανίζεσαι απροσδόκητα και ο κόσμος μονονότητα δεν έχει περάσει πολύς καιρός. Σε νοσταλγεί, τους αρέσει, μας αρέσει όλων μας να σε βλέπουμε, γιατί έχεις γράψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και γιατί το εισπράττεις τώρα αυτό, το πόσο άλλαξες την κουλτούρα, την ελληνική, την μπασκετική. Δεν ξέρω αν άλλαξα την κουλτούρα, την μπασκετική. Κοίτα, σίγουρα πηγαίνω σε πράγματα που μπορώ και μ' αρέσουν, σε άλλα δεν μπορώ να πάω. Προσπαθώ να πω στα παιδιά ότι πέρα από το μπάσκετ, το πώς θα μάθουμε το μπάσκετ από τους προπονητές τους, προσπαθούμε να τους μάθουμε να γίνουν καλοί άνθρωποι, να γίνουν καλοί αθλητές, να καλοί οπαδοί. Γιατί ωραία, δεν θα παίξουμε όλοι μπάσκετ επαγγελματικό και θα παίξουμε επαγγελματικά, θα γίνουμε οι καλύτεροι παίκτες. Δεν πειράζει. Θα μάθουμε να παίζουμε ερασιτεχνικά, να το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Να έρθουμε σαν φίλαθλοι να το δούμε το μπάσκετ, να πούμε ότι οκ, okay, και η νίκη και ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν ακόμα πιο σημαντικά πράγματα που στη ζωή, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, πραγματικά υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ευχαρίστη και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Για να πάμε μια στιγμή στον Θανάση Ασπρούλια και γυρίζουμε για να χαιρετήσουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη, γιατί μάλλον ο coach τον χρειάζεται. Έλα, Θανάση. Να, έχουμε μια εντολή από τον προπονητή. Να παίξει. Έλα, να χάσουμε το μάτς. Να φύγω. Αφού θέλετε να μιλήσει στα παιδιά, είναι 8 πόντους. Θα χάσει το μάτς όμως. Χωρίς τον Διαμαντίδη μπορείς να το κερδίσεις. Όχι, όχι. Πρέπει να έρθει οπωσδήποτε πίσω. Βασίλη. Έλα, το Δημήτρη πίσω. Έλα, το στείλω πίσω, εντάξει. Κοίτα, δεν ξέρω ποιος τον έχει περισσότερο ανάγκη. Ποιοι είχαν περισσότερο ανάγκη, οι προπονητές ή δημοσιογράφοι. Άλπατη! Φεύγω! Φύγε! Ευχαριστώ. Εγώ. Να είσαι καλά. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Και την ωραία οικογένειά σου. Αυτός είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Και τώρα θα τεθεί στη διάθεση μου Άγιο Διανάκη. Από ό,τι φαντάζομαι. Πηγαίνει τρέχοντας εκεί, να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί δεν ήταν ποτέ ο πολύ εξωστρεφής, δεν ήταν ποτέ ο πολύ ομιλητικός, δεν ήταν ποτέ vocal που λένε και οι Αμερικανοί, δεν έδινε συνεντέξεις, δεν, γι' αυτό είναι πάντοτε ευχάριστο από ανθρώπους που δεν μιλούσαν πολύ συχνά να έχεις την ευκαιρία να τους φιλοξενήσεις έτσι το περιθώριο ενός τέτοιου αγώνα. Η πάσα του πριν της Τσαρτσαρής πάνω στη... προηγουμένως στην παραζάλη μου. Ξέχασα και τον Νες τώρα ακόμα το και ευχαριστώ τον Παρίτσερ επειδή μου το θύμισε. Ο Νες για να δειχθεί επίσημο του σκόρ του πρωταθλήματος. Ήταν αρχηγός του Άρη άλλωστε εκείνη τη σεζόν και σήκωσε και το κύπελλο στη Λαμία. Ωραία κίνηση από τον Θανάση. Μπάλα πάει στο Σερμαντίνι. Και 90-80. Η εθνική ομάδα κρατά το προβάδισμα. 3 λεπτά πριν από το τέλος. Θυμίζω 109-107 το σκορ την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, στο Νικ Γκάλις Χολ. Θα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Αυτό δεν έγινε βέβαια. Μόλις τη συνωμοσία η Πλεκτάνη ήταν ανεκδίγητη με την πάσα του Ζήση και το σούτ Διαμαντίδη. 90-82 και 54 πριν από το τέλος.
Πάμε μια βολιά δύο πάγκους, γιατί έχει έργο και στη μια πλευρά και στην άλλη. Στον Κώστα κατέβα πρώτα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπος στράφηκε προς τον ένα διαιτητή και λέει γιατί δώσατε time out. Ποιος το είπε. Έδειχνε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το εννοούσε, η έκφρασή του έδειχνε ότι έχει έναν αλφα εκνευρισμό. Ο διαιτητής έδειξε την γραμματεία και ο Αντετοκούμπο αναστέναξε και στράφηκε προς τον πάγκο. Μη φάει τεχνική ποινή που είχε με τους Suns, νομίζω είχε φάει μια την πρώτη τεχνική ποινή στο NBA. Πάμε και στην άλλη πλευρά, πιο ήσυχα τα πράγματα, πιο ελεγχόμενα, αφού η εθνική ομάδα προηγείται με 90-80. Θα γυρίσουμε σε λίγο, επιστρέφουμε. Ξανά πίσω, μένουν ακόμα 2 λεπτά και 54 λεπτά, αλλά εξελίσσεται ένα παιχνίδι εδώ με την συμμετοχή και του Νίκου Χατζηβρέτα και του Γιώργου Πρίντεζη. Από νικητές διαγωνισμών των χορηγών που υποστηρίζουν τα We Are All Bros. Διανύουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Χατζηβρέτας θα καπακώσει την μπάλα και εδώ τελειώνει το παιχνίδι αυτό. Και θα πάμε στην συνέχεια του αγώνα. Παραμένω ότι η εθνική ομάδα προηγείται με 90-80. Τον Αντετοκούμπρος, οι οποίοι εδώ θα επιδιώξουν. Ο Γιάννης, ο Βανάσης, ο Κώστας, ο Χάινς, ο Σερμαντίνη, ο Κίκας, ο Σαλούστρος και οι υπόλοιποι θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την κατάσταση αυτά τα σκάρτα 3 λεπτά που απομένουν, γιατί βρίσκονται εδώ και ώρα πίσω, οπότε προφανώς δεν τους αρέσει αυτό που συμβαίνει. Θανάση Ασπρουλιά, ο Μπουρούζια δεν έχει παίξει. Ο Μπουρούσης αποχώρησε διότι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο στομάχι του και έπρεπε να φύγει και να είναι καλά. Πάμε στον Κώστα Κατέβα. Kyle, you need your 10 points behind from the Greek team. You are familiar on turning games, on winning games, although you're not able. Basically, what I'm trying to say, I'm going to try from the very beginning. You were present in Istanbul in 2012. Are you going to try the same? Yeah, right. We're going to come back right now. We have about 2 minutes and 54 seconds left. We'll have the lead back in less than a minute left. But Pritis is in the opponent's team. I know all his moves. I'm going to settle down and ask him. All right. Thank you. Thank you. Λοιπόν, προσπάθησα, πολύ αποτυχημένα είναι η αλήθεια, να του θυμίσω ότι στο τελικό της Κωνσταντινούπολης ήταν παρόν και είχε φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στο να κάνει ο Ολυμπιακός τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην CSKA. Ο Kyle Hines θεωρεί ότι θα συμβεί το ίδιο τώρα, η ομάδα του είναι πίσω με 10 πόντους πίσω από την ομάδα του, από την εθνική μας ομάδα του 2005. Από εκεί και πέρα, όταν τον ρώτησα ότι ο Πρίντεζης παίζει στην αντίπαλη ομάδα, ο άνθρωπος του και βάλει τον νικητήριο καλάθι, απάντησε πως ξέρω όλες τις κινήσεις του, δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Για να δούμε λοιπόν. 90-82 και 40 πριν από το τέλος. Θα πάμε σε φινάλε thriller. Ανάσης, εκεί μπροστά στο Δικούδη και στον Παπαλουκά. Το σούτ από τον παίκτη της Ανδώρα. Τι είναι? Κατοχή είναι για τους Αντετοκούμπρος. Σου τριών πόντων από τον Γιάννη. Rebound από ποιον, από τον Λάζο. Τον χαλκέντερο Λάζαρο Παπαδόπουλο. Παπαλουκάς θα αφήσει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Αντετοκούμπου να τον κόψει. 92-80. 92-82 με την backdoor και το κάλφωμα του Ανάστα. Θα γίνεται ντέρμπι βέβαια. Γιατί και η εθνική ομάδα δεν θέλει με τίποτα να χάσει το μάτς. Και οι αντίπαλοι τους προσπαθούν να γυρίσουν. Δικούδης. Διαμαντίδης. Rebound από τον Αντετοκούμπο. Εκεί διακριτικά το παρακολουθεί ο Δικούδης. Το κάρφωμα του Χάινς που πήρε την baseline εκεί 92-84.
Ακόμα 75 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εγκληματίζουν οι άσπροι που λέει και ο Γιαννάκης για να κάθει αυτό το μάτσο. Δικούδης στο high post. Οπότε θα πάρουν τη ρεβάνσα από ό,τι φαίνεται. Δικούδης για 3. Rebound από τον Γιάννη. Αφήνει την μπάλα στο Δανάση. 57 δευτερόλεπτα. Ο Θανάση με τον Παπαλουκά. Φοβερή φάση ήταν αυτή. Με το κάρφωμα του πρεσβύτερου του Αντετοκούμπος. 92-86. Μπερδεύτηκε εκεί ο Τικούδης και να που δεν γυρίζει. Μια χαρά γυρίζει. Γιάννης. 92-88. Έλεγα προηγουμένως θα πρέπει να εγκληματίσει η εθνική ομάδα για να χάσει αυτό το μάτς. Έχει κάνει μαζεμένα λάθη, αλλά τώρα μένουν ακόμα 17 δευτερόλεπτα διαφορά στους 4. Πρίντεζης, Δικούδης, αρκεί να κρατήσει την μπάλα. Δεν χρειάζεται να εκβιάσει προσπάθεια. Για να μην ρισκάρει. Ο Παπαλουκάς στο τέλος των σούτ τριών πόντων, σχεδόν τέλος. Τελευταίο σούτ από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Μπήκε 92-91. 109-107 την προηγούμενη Κυριακή και με τον buzzer beater του Greek Freak 92-91 σήμερα για την αντίπερα όχθη, για την τιμημένη, την ένδοξη εθνική ομάδα της προηγούμενης δεκαετίας που τόσες μεγάλες στιγμές συγκινήσεις μας χάρισε και σήμερα εγγράφει άλλο ένα παράσημο στο βιογραφικό της, στο ενεργητικό της, διότι νικά. Παίκτες που ως επιτοπλίστων είναι ενεργεία σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μόνο και μόνο ο Γιάννης Αντετοκούμπο που παίζει, που είναι παίκτης All-Star, στην κυριολεξία All-Star. 92-91 είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Η νίκη της εθνικής ομάδας με 10 πόντους του Παπαλουκά, 12 του Χατζη και 5 κλεψίματα ο Παπαλουκάς και 11 assist double-double, μάλιστα. 12 από τους ο Χατζιβρέτας, 8 ο Ντικούδης, 11 ο Τσαρτσαρής, 8 ο Διαμαντίδης με 3 κλεψίματα και 3 ασίστ, 18 ο Παπαδόπουλος με 9 rebound, 21 ο Πρίντεζης με ένα σωρό από πεταχτάρια. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Παπαλουκάς. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου από 2006. Ευχαριστούμε τους προπονητές μας, τον κύριο Σίβα και τον κύριο Γιαννάκη, γιατί αν δεν ήταν αυτοί εδώ, εμείς δεν θα υπήρχαμε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τόση υγεία στο γήπεδο. Μας κάνετε όλους να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για κάτι καλύτερο. Να έρχεται ένα καλό καλοκαίρι. Και εμείς θα είμαστε όλοι εδώ, και οι μικροί και οι μεγάλοι, για να στηρίξουμε το μπάσκετ. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη υπόσχεση, την έδωσε και προηγουμένως ο Θόδωρης, ότι θα είμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε το μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ όλους εσάς. Με πολύ χειροκρότημα. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, την εθνική ομάδα, τα παιδιά που κατέβηκαν, αφήσαν τις διακοπές τους, αφήσαν τις οικογένειές τους και κατεβήκαν να παίξουν εδώ, στο Αντετοκούμπρος. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου, τον Καρλ Χάινς που ήρθε τώρα από την Αμερική, τον Σερμαντίνη που ήρθε από την Ισπανία. Παιδιά, ελπίζω να το διασκεδάσατε. Εμείς για εσάς το κάνουμε, θέλουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο και του χρόνου πάλι τα ίδια, Αντετοκούμπρος και του χρόνου. Αντετοκούμπρος και του χρόνου. Η υπόσχεση άλλωστε, αν μάλιστα λάβει σάκα και ωστά το σενάριο Καλλιμάρμαρου, αντιλαμβάνεται κανείς. Εδώ, βέβαια. Αλλά Παπαλουκάς, αλλά... Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είναι κάτι τρομερό. Αλλά πραγματικά σήμερα, πέρα από όλα τα καθώματα, πέρα από όλους τους ασίς, πέρα από όλα τα αλλιούπς, θέλω αυτό που θέλω να σας μείνει, ότι είδατε μια εικόνα, ότι ήμασταν δύο γενιές μαζί και ότι είμαστε όλοι αδέρφια. Έτσι, και ότι στην Ελλάδα περνάμε καλά. Ας παιδιά, σας ευχαριστούμε. We are all bros, είμαστε όλοι αδέρφια. Η ακροτελεύτια κουβέντα του Θανάση Αντετοκούμπο και άλλη κλωτιά.
Κάποια στιγμή έπαιζαν ποδόσφαιρο, είναι γνωστό αυτό. Εδώ κλωτσάνε τις μπάλες τη μία μετά την άλλη ο Γιάννης στις εξέδρες. Σιγά σιγά θα πέσει η αυλαία σε αυτή την δεύτερη, τρίτη ουσιαστικά, μετά την εκκίνηση στα Σεπόλια. Η σκητάλη πέρυσι στο Κούλε, στο ενεργικό λιμάνι του Ρακλείου, στην Γράβα και στο Αλεξάνδριο, και φέτος στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Γκάλης Χολ και εδώ στο Νίκος Γκάλης, στο ΆΚΑ. Γαρμπής έβαλε δύο πόντους, δύο Σαλούστρος, 8 ο Κώστας Αντετοκούμπο, 12 ο Σερμαντίνη με 13 rebound, ο Γιώργος Καμπερίδης δεν έβαλε, 4 ο Γούλας, Παναγιωτίδης 3-21, ο Γιάννης Αντετοκούμπο με 8 rebound και 6 κλεψίματα και 5 assist, 10 ο Κάιλ Χάινς και 29 πρώτο σκόρερ του μάτς, αλλά από την πλευρά των χαμένων σήμερα ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Τελικό αποτέλεσμα 92-91, η νίκη της εθνικής ομάδας απέναντι στους Αντετοκούμπρος στη ρεβάνς του 109-107, που ήταν το τελικό αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο, την προηγούμενη Κυριακή, και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας. Πέρασαν καλά τα παιδιά και περάσαμε ακόμα καλύτερα. Πέρασαν ακόμα καλύτερα τα παιδιά, οι οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Πρίντεζη. Το απόλαυσες λίγο πριν ξαναγυρίσεις για διακοπές, Σύρο? Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ ευχαριστώ το διάλειμμα. Το αξίζουν όλα τα παιδιά και ειδικά αυτά τα αδέρφια που τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ποια είναι η χαρά τους και πόσο πολύ αγαπάνε αυτό που κάνουν και πόσο πολύ αγαπάνε τη χώρα μας. Τη χώρα τους, τη χώρα, την Ελλάδα, τέλος πάντων. Την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, ακριβώς. Και ελπίζω να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Και μακάρι να γίνονται και άλλα τέτοια event, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Χειμώνα, καλοκαίρι, δεν παίζει σημασία. Πεταχτάρι, Βασίλης με το ένα πεταχτάρι μετά το άλλο, πήγε να αφήσει το μικρόφωνο και είπα, να φύγει. Δεν περιγράφω άλλο. Είπε, δεν περιγράφω άλλο σήμερα σε αυτό το δεύτερο φετινό Αντετοκούμπρος. Εντάξει, γίνανε και άλλες ωραίες στιγμές και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος έδειξε σε καλή κατάσταση. Νομίζω οι ομάδες Ευρωλίγκας είναι έτοιμες για να το απογράψουν πάλι. Και εντάξει, όλα τα παιδιά έδειξαν το καλύτερο σε αυτό. Και τώρα εθνική. Ναι, πρώτα ο Θεός ξεκούρασε, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Και μετά, ναι, βλέπουμε. Με στρατηγό, Μίσα. Δεν γνωρίζω βασικά ποιος θα είναι προπονητής. Δεν ξέρω, θα αποφασιστεί, θα το μάθω λογικά και θα. Πραγματικά, έτσι και μόνο που απαντάς, πώς αισθάνεσαι που ακόμα και τώρα, λίγες μέρες πριν την οριστική κλίση, λίγο πριν ουσιαστικά φτάσουμε και στα φιλικά για τα επίσημα παιχνίδια, δεν ξέρετε τον προπονητή. Αγωνιάτε? Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια αγωνία, έτσι. Γιατί υπάρχει μεγάλο στόχο. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα πάρα πολύ καλό και ένα θετικό αποτέλεσμα για το Ευρωμπάσκετ. Στόχο χρυσό. Δεν πάω από στόχο χρυσό. Στόχο να ξαναγίνει, να ξαναπάει στην κορυφή. Να φτιάξει ένα καινούριο κορμό με παιδιά και να καταφέρει το καλύτερο δυνατό. Εγώ πιστεύω ότι έχει όλα τα εγχέγγια. Όχι μόνο φέτος, αλλά και στο μέλλον να πετύχει. Και σίγουρα ο προπονητής είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο. Έτσι, κατά σε ευχαριστούμε πολύ. Καλέ δοκιέ, Σύρο. Ρίγα, Βασίλη. Ωραία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πρίντεζη. Όπως ευχαριστούμε και όλα τα υπόλοιπα παιδιά για αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις που μας χάρισαν. Τα παιδιά του 2005 είναι αναμνήσεις αυτά που πέτυχαν. Αλλά όλα τα παιδιά σήμερα μας χάρισαν πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό θα το κουβεντιάσουμε από στιγμή σε στιγμή. Με τους δύο ανθρώπους που πρωταγωνίσαν, με τον Γιάννη και με τον Θανάση Αντετοκούμπο, που έχω την πολύ μεγάλη χαρά να τους φιλοξενώ τώρα εδώ στην Κοσμοτέ TV, στον επίλογο αυτής της πραγματικά Γιάννη Θανάση σπουδαίας βραδιάς, την οποία έχετε παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, Γιάννη Θανάση, όχι σήμερα, ούτε πέρυσι. Εκείνο το απόγευμα στα Σεπόλια, που πρωτοκαλέσατε τους φίλους σας και παίξατε. Εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Είδε αρκετός κόσμος σήμερα. Όλο αυτό ξεκίνησε, θα έχουμε ξαναπεί, όλο αυτό ξεκίνησε, θέλαμε να το κάνουμε στη γειτονιά μας, θέλαμε να παίξουμε μπάσκετ
με τους φίλους μας, καλέσαμε τους φίλους μας και τώρα έχει, μας βοήθησε πάρα πολύς κόσμος. Ο Παπαλουκάς μας βοήθησε, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, οι χορηγοί μας βοήθησαν και τώρα το κάνουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και όλο αυτό ξεκίνησε με το να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Και μόνο που δίνουμε χαρά σε 15 με 20 χιλιάδες κόσμο σήμερα, είναι απίστευτο το συνέστημα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να πηγαίνουμε ψηλά και θα συνεχίσουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Θέλω άλλη μία ερώτηση, γιατί πρέπει να φύγεις και θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα με τον Θανάση. Αυτό που είπες χθες στη στέγη του Ιδρύματος Θανάση που ανακοινώσε την υποτροφία, έμεινε πολλοί κόσμος με ανοιχτό το στόμα ακούγοντας τον Γιάννη Αντετοκούμπο να λέει ότι συχαίνω με τους μέτριους, δεν είναι αλαζονικό αυτό που θα πω. Πιστεύω ότι είμαι ή ότι μπορώ να γίνω ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ μπάσκετ σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είμαι ούτε αλαζόνας, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και αυτό έρχεται από τη δουλειά. Δηλαδή δεν θα πω ποτέ θέλω να γίνω ο καλύτερος κόσμος παίκτης στον κόσμο χωρίς να έχω πίσω μου αρκετή δουλειά. Έχω ρίξει αρκετή δουλειά και πιστεύω ότι μια μέρα ότι μπορώ να γίνω. Ξέρω ότι θέλει δουλειά και πιστεύω πολύ στον εαυτό μου. Ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει σε μένα και γι' αυτό το είπα. Εθνική έτοιμη. Εθνική ομάδα. Έτοιμα. Δεν θα έχουμε προβλητή, παιδιά. Δεν θα έχουμε προβλητή. Μια υπογραφή θέλω, διόδι, έλα. Και να πάμε ένα για να φύγεις. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, τρία. Όταν θα πας, κυρά μου στο παζάρι, δεν να μου φέρεις. Να σε καλά, σε αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ. Έλα. Α, θα το κρατήσουμε. Μην με αφήνει, ρε φίλε. Αδερφέ, λοιπόν, συζητήθηκε πολύ η χθεσινή του δήλωση. Συζητήθηκε πολύ η χθεσινή δική σου δήλωση. Ανατρίχιασα. Πολλοί κόσμος συγκινήθηκε. Μεγάλος αστενοχωρημένος. Τι είπες, αδερφέ. Γελάω τώρα, γελάω πολύ, μιλάω πολύ, γιατί μεγάλος αστενοχωρημένος. Εγώ αυτό ήταν πιο πολύ. Δε ό,τι είπαμε στη συνέντευξη, θα πάμε στην καρδιά μας. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που κάναμε, όχι για μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα ότι δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα μιλήσουμε. Για μπάσκετ μιλάτε σε μένα, δε. Ναι. Και εντάξει, είπα κάποια πράγματα που έχουμε περάσει εγώ και ο Γιάννης και δεν πιστεύω ότι είμαι μόνο εγώ. Ο Γιάννης απλά, σαν μεγάλος αδερφός που είμαι, θέλω να προστατεύω την οικογένειά μου, τον αδερφό μου, την μητέρα μου, τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου. Και μην μπορώντας να τα δώσω αυτά σε μικρή ηλικία, ήμουν στεναχωρημένος. Ήμουν στεναχωρημένος. Και τώρα, άμα δεις, ξέρεις, όλοι λένε πω, Θανάση, έχεις τρομερό χαμόγελο. Είσαι το όλο, είσαι πάντα χαμογελαστός, είσαι πάντα θετικός. Είναι γιατί έμαθα σε όλη μου ζωή, έτσι ξεπέρασα. Έτσι ξεπεράσαμε, πιστεύω, έτσι. Έχετε μαζέψει πάνω από 50.000 ανθρώπους στα Σεπόλια, στο Κούλε, στο Αλεξάνδριο δύο φορές, στην Κράβα και σήμερα εδώ. Θα μαζέψετε 100 του χρόνου στο Καλή Μάρμαρο. Δεν ξέρω. Μακάρι. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο και αυτό το λέμε μαζί, εγώ και ο Γιάννης, ότι ο κόσμος από όλα αυτά που κάναμε σήμερα, καρφώματα, σύστα, λέει, χειραψίες, χαβαλέ, θέλω να κρατήσει το πόσο ενωμένοι είμαστε στο γήπεδο. Ότι συνδέθηκαν δύο γενιές, παίκτες που δεν έχουν να βρεθούν μαζί στο ίδιο γήπεδο από το 9 και σήμερα έχουμε 2017. Έτσι. Ήρθαμε όλοι μαζί, αδέρφια, ενωμένοι για ένα σκοπό. Ότι είμαστε όλοι αδέρφια και ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και για να δείξουμε στον κόσμο, γιατί αυτό παίζει και στο εξωτερικό, παίζει και στην Αμερική, παίζει στην Αυστραλία, παίζει παντού. Να δείξουμε, ρε φίλε, ότι στην Ελλάδα περνάμε καλά. Έτσι. Παρότι γράφουν στις ειδήσεις οτιδήποτε, ό,τι θέλουν μπορούν να γράψουν, στην Ελλάδα περνάμε ωραία. Ότι έχουμε κουράγιο και έχουμε και φιλότιμο και έχουμε και φιλοδοξία. Αυτό ακριβώς. Θέλω να μπορείτε κάτι που χάσατε. Κερδίσαμε το πρώτο, δεν πειράζει. Ένα-ένα. Προκρίνεστε, γιατί χάσατε με τον buzzer beater του Γιάννη με ένα. Ναι. Είχατε νικήσει με δύο. Περνάτε στον επόμενο γύρο. Ναι, προκριθήκαμε. Ισχύει αυτό ότι προκριθήκαμε. Αλλά δεν πάμε να βλέπεις, ας πούμε, τέτοιους παίκτες που είναι ιδάλματα για μας. Έτσι, με αυτούς τους παίκτες που μεγαλώσαμε. Καταφέραμε αυτούς τους παίκτες που μεγαλώσαμε. Και πριν 10 χρόνια τους βλέπαμε στην Εθνική και τρέχαμε στη Φυσούνα να τους δώσουμε το χέρι, όπως όλα αυτά τα παιδάκια, καταφέραμε να τους φέρουμε στο δικό μας γήπεδο και να παίξουμε αντίπαλοι για να παίξουμε να είναι στο event. Σωστό. Τελευταίο πράγμα. Υπόσχεστε, ορκίζεστε ότι θα μείνετε τόσο αγνοί, τόσο ταπεινοί,
τόσο σεμνή, τόσο καλά παιδιά. Όσο σας γνωρίζουμε, σας αγαπάμε και σας αγκαλιάζουμε όλοι μας. Μην θα γίνετε ψιλομύτες και να μας μιλάτε του χρόνου. Νομίζω, Βασίλη, είναι σαν να λες ότι ο ουρανός είναι μπλε. Δεν θα σας αμφισβητήσω. Άμα πεις ότι ο ουρανός είναι μπλε. Το είπε σωστά, θα είναι. Το είπε σωστά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Είναι η πολιορκία του Μεσολογίου. Θα γυρίσουμε σε λίγο μόλις λυθεί η πολιορκία. Εδώ είμαστε, έχουμε ξαναγυρίσει και έχουμε την πιο ωραία παρέα. Τώρα εδώ δυσκολεύομαι να πω ποια παρέα είναι πιο όμορφη, αν είναι πιο όμορφη η παρέα του Γιάννη και του Θανάση ή αν είναι πιο όμορφη η παρέα των παιδιών των σύγχρονων, ότι απολαύσαμε άλλη μια πολύ ωραία μπασκετική βραδιά, άλλο ένα μπασκετικό πάρτι, και νομίζω ότι ο επίλογος τελευταία εικόνα σε αυτή τη φάση της μετάδοσης, αυτής της υπερπαραγωγής που σας επιφύλαξε για άλλη μια φορά, όπως το συνηθίζει άλλωστε, γιατί είναι μεγάλες οι απαιτήσεις πάντοτε και οι δικές σας και μεγάλες οι προσδοκίες οι δικές μας που σας πρόσφερε η Κοσμοτέ TV. Θα ολοκληρωθήσει λίγο με τον απόϊχο όλης αυτής της βραδιάς, αλλά θα υποκύψει τον πειρασμό. Βάλτο. Πώς σε λένε? Γιώργο. Σου άρεσε όλο αυτό? Πες μου μια εικόνα που κρατάς, Γιώργο, από όλο αυτό το απόψινο πάρτι. Πέρασα απίθανα. Τέλεια ήταν. Τέλεια ήταν. Ναι. Ποιο ήταν το πιο ωραίο που έγινε στο γήπεδο? Το διαγωνισμός καρφωμάτων. Δίκαια νίκησε ο Θανάσης. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, πώς να κρυφτήσω τα παιδιά, αυτά τα ξέρουν όλα που λέει και ο Σαββόπουλος. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θα ξαναγυρίσουμε στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πάρτι με τους Αντετοκούμπους τελείωσε, αλλά συνεχίζεται.